Ειδικό επόμενο ο κόσμος να από τη μια να θυμάται τις ξεχωριστές εκείνες στιγμές και από την άλλη να θέλει να στηρίξει την ομάδα στην προκειμένη περίπτωση, καθώς γηπεδούχος είναι σήμερα ο Άρης στα παιχνίδια της σύγχρονης περίοδου που δεν συνοδεύονται από τόσο μεγάλες διακρίσεις αλλά δεν πάβουν να έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Στο Αλεξάνδριο λοιπόν, 7η αγωνιστική της Basket League του ΟΠΑΠ, της Α1 του μπάσκετ, και αυτή είναι η δωδεκάδα του Άρη που έρχεται στο παιχνίδι για το 7ο, για τον 7ο αγώνα της φετινής διοργάνωσης με δύο νίκες συνεχόμενες που ήταν μάλιστα ήρθαν ακριβώς διάμεσα με δύο ήττες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και δύο ήττες στους τελευταίους αγώνες. Αυτή είναι η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ που έχει μια καλύτερη πορεία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με τέσσερις νίκες και δύο ήττες. Αυτό τον φέρνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμο με τον Παναθηναϊκό και το Ρέθυμνο. Ο Άρης είναι πιο χαμηλά, όπως είπαμε, με δύο νίκες, τέσσερις ήττες, και εμείς περιμένουμε εδώ στην απευθείας μετάδοση της E3 από το Αλεξάνδριο, ένα γήπεδο που επίσης έχει γράψει τη δική του ιστορία, καθώς μέχρι το 2000 ήταν και έδρα του ΠΑΟΚ και εδώ γινόταν όλα τα μεγάλα παιχνίδια Ελλάδας και Ευρώπης για τους συλλόγους, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που έχουν αυτή την στατιστική εικόνα φέτος συνολικά. Πολύ χαμηλά η επίδεση του Άρη, 61,3 πόντους, όπως είδατε και στην κάρτα. Είναι ένα στοιχείο που έχει χαρακτηρίσει, έχει καθορίσει την πορεία του Άρη στα πρώτα αυτά παιχνίδια πρωταθλήματος. Μαζί μας στον σχολιασμό του αγώνα σήμερα, ένας άσος του παρελθόντος, μάλιστα έρχεται από την πολύ καλή, την ξεχωριστή δεκαετία του 80 για τη Θεσσαλονίκη και συμπληρώνει, θα έλεγα, την τριάδα των μεγάλων δυνάμεων, καθώς με τον Ηρακλείο Δημήτρης Παπαδόπουλος έκανε μια μεγάλη καριέρα που συνοδεύτηκε και από ευρωπαϊκές επιτυχίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι σαν επισκέπτης σε αυτό το γήπεδο μετά από τόσα πολλά χρόνια. Ένα τόσο όμορφο γήπεδο είναι, νομίζω, ένα γήπεδο φτιαγμένο για να φιλοξενεί μεγάλους αγώνες. Σίγουρα το ντέρμπι θα είναι πάντα ένα ντέρμπι. Βέβαια δεν έχει τον ίδιο παλμό που είχε τα χρόνια τα δικά μου, αλλά δεν πάβει να αποτελεί ένα πόλο ενδιαφέροντος για την Θεσσαλονίκη αλλά και για την Ελλάδα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Ο Νίκος Καραγιώργης και ο Άκης Ιωακίμοκλου στο ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο. Χρήστος Χριστοδούλου, Νίκος Όμος και Χρήστος Παναγιώτου είναι οι τρεις διαιτητές. Μάλιστα Χριστοδούλου και Παναγιώτου που ζουν στην Πάτρα στήριξαν μαζί άλλους δύο αγώνες στην φετινή σεζόν. Ο Χριστοδούλου είναι ο κατά τεκμήριο καλύτερος Έλληνας διαιτητής αυτή τη στιγμή και ορίστηκε για αυτό το παιχνίδι. Μιχάλης Πελεκάνος με την παρουσία του στατιστικά στον Άρη φέτος παίζοντας πάνω από 34 λεπτά. Περιμένει πολλά από αυτόν ο Βαγγέλης Αγγέλου. Από την άλλη ο Τόνι Μαγκράφ που γύρισε στον ΠΑΟΚ, ο Αμερικανό-Ιρλανδός που έχει πολύ καλή παρουσία παίζοντας και αυτός σχεδόν 35 λεπτά σε κάθε αγώνα. Λίγο πριν το τζάμπολ πάμε στους δύο συναδέλφους. Νίκος Καραγιώργης. Καλησπέρα σας και από μένα. Σε αυτό το λίγο πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, στις τελευταίες οδηγίες ο Βαγγέλης Αγγέλου που δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Όπως είναι λογικό, έχει εστιάσει, έχει επικεντρώσει την προσοχή των παιχτών του στο μαρκάρισμα του Λάζαρου Παπαδόπουλου. Είναι μια από τις έννοιες και μέσα στην εβδομάδα, στη διάρκεια της ανάλυσης που έγινε του αντιπάλου, αλλά βέβαια και τον Κώστα Χαλαφίδη που δεν έχει ξεκινήσει τη βασική πεντάδα του ΠΑΟ. Ο Κώστας Χαρίς ήταν αυτός που θα πάει πάνω στον σέντερ του ΠΑΟΚ, αρχηγό του Δικεφάλου. Από εκεί και πέρα δεν θέλει να επαναληφθεί αυτό που έγινε αρκετές φορές στα τελευταία παιχνίδια του Άρη με το κακό ξεκίνημα. Θέλει από τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος όπως πάνω στην άμυνα. Ακούμε και τον Άκη Ιωακίμοβλου. Καλησπέρα και από μένα. Και ο ΠΑΟΚ χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, με πολύ καλή ψυχολογία καθώς προέρχεται από τις τρεις συνεχόμενες νίκες. Όταν ο Παπαδόπουλος και ο Χαραλαμπίδης βρήκαν αγωνιστικό ρυθμό και ανάρρωσαν από κάποια μικρό προβλήμα τραυματισμού που αντιμετώπισαν, τότε ανέβηκε όλη η ομάδα με αποτέλεσμα να απαιτεί για αυτές τις τρεις συνεχόμενες νίκες και να έρθει με πολύ καλή ψυχολογία εδώ στο Αλεξάνδριο. Μοναδική απουσία ο Καλές τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Κολοσσό και δεν είναι στην 12άδα, και όπου βρέθηκε ο 17χρονος Μιχάλης Λιάπης. Πεντάδα αρχική για τον Άρη με Βεργίνη, Ποχορίδη, Πελεκάνο, Ασημακόπουλο και Χαρίση λίγο πριν από το τζάμπολ. Και για τον ΠΑΟΚ, Χάτσερ, Μαγκράφ, οι δύο ξένοι, Μαργαρίτης, Τσαϊρέλης και Παπαδόπουλος. Εδώ ο Χαρίσης, ο σέντερ του Άρη, που περιμένει τον Λάζαρο Παπαδόπουλο για το τζάμπολ που κάνει ο πρώτος διαιτητής του αγώνα,
Χρήστος Χριστοδούλου. Ξεκινάει το ντέρμπι σε απευθείας μετάδοση από το Αλεξάνδριο μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα και όπως συνέβαινε, θα θυμούνται οι παλαιότεροι πολύ συχνά. Το κλασικό σταμάτημα του ξεκινήματος. Ακριβώς λίγο μετά το τζάμπολ, κάποια χαρτιά, κάποια ρολά για να σταματήσει το παιχνίδι, να σκουπιστούν όλα αυτά και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα ούτως ή άλλως είναι θερμή, μόνο φίλοι του Άρη, κάποτε Δημήτρη ήταν και φίλοι του ΠΑΟΚ στη μέση, ακριβώς κάτω από το ταμπλό χωρισμένο το Αλεξάνδριο, σε μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Ναι, πάντως παλιά ήταν πολύ θερμό το γήπεδο, τόσο θερμό που πολλές φορές γινόταν και επικίνδυνο. Επίσης ένα γήπεδο που εσύ, αν δεν θυμάμαι, έχω δει και πολλά παιχνίδια, είχες μεγάλες βραδιές εδώ, έχουν σημειωθεί και τριαντάρες δηλαδή, με τον Ηρακλή, σε παιχνίδια και με ΠΑΟΚ και με Άρη. Ήταν ένα γήπεδο που πραγματικά αποτέλεσα με πνέει. Ακόμη και τώρα που πήγα μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά μου δημιούργησε συναισθήματα πολύ, πολύ καλά. Εγώ θα θυμάμαι όταν με τον Ηρακλή πέσαμε αντίον του Άρη και του ΠΑΟΚ, το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο 5.000 κόσμου και όταν βγαίναμε δεν ακουγόταν τίποτα από τα σφυρίγματα. Την Τετάρτη θα έχει την ευκαιρία μάλιστα να ξαναπαίξει τώρα σε μια συγκυρία χρονική. Γίνεται εδώ ένα παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό με μεγάλα ονόματα ακριβώς από τη δεκαετία του 80, όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένους παίκτες εδώ στο Αλεξάνδριο στις 7. Πραγματικά ένα παιχνίδι που θα γεννήσει και γεννάει πολλές μνήμες και μόνο που, από το άκουσμα της οργάνωσής του. Και πραγματικά ανυπομονώ να συναντήσω πάλι παίκτες με τους οποίους παίζαμε εκείνη τη δεκαετία του 80 που ήταν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Αυτά θα γίνουν την επόμενη Τετάρτη. Να δώσουμε και ένα τελικό αποτέλεσμα, καθώς σήμερα διεξάγονται δύο παιχνίδια. Το πρόγραμμα έχει δύο παιχνίδια στην Α1. Το ένα τελείωσε πριν από λίγο στην Αθήνα. Ηλυσιακός Πανιώνιος 67-73 στο ντεμπούτο του Φερόπουλου στον πάγκο της ομάδας της Νέας Μέρνης. Έκτη νίκη για τον Πανιώνιο μετά την άσχημη παρένθεση της περασμένης εβδομάδας και την ήττα από το Ρέθυμνο. Και ο δεύτερος αγώνας θα ξεκινήσει, ξεκίνησε δηλαδή, έχει περάσει ένα δευτερόλεπτο. Είχαμε τη διακοπή εδώ στο Αλεξάνδριο, Άρης ΠΑΟΚ. Γίνονται παιχνίδια αύριο, Κολοσσός Ολυμπιακός, Ρέθυμνο Απόλλων Πάτρας, Καβάλα Ίκαρος και Περιστέρι ΚΑΟΔ. Και η αγωνιστική, η 7η του πρωταθλήματος, θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πανελλησσυνιακό. Άρχισε ο αγώνας με τον Χάτσερ. Σε ρόλο οργανωτή θα αφήσει για τον Μαγκράθ. Περιφέρεια του ΠΑΟΚ που έχει δώσει εξετάσεις και τα πήγε καλά στα πρώτα παιχνίδια. Ο Μαργαρίτης κοντά στο καλάθι στο lay-up. Rebound από τον Χαρίση και ο Βεργίνης για τον Άρη. Ο Βεργίνης σε μια θέση στον Άσο που ο Άρης έχει δοκιμάσει πριν με τον Αλεξανδρή, τώρα με τον Αγγέλου. Πολλές λύσεις, δεν έχει τον κλασικό playmaker Άρης. Εδώ ο Βεργίνης που είναι ένας καλός σουτέρ ξεκινάει το παιχνίδι με εύστοχο σουτ 2 πόντων. Το πρώτο καλάθι του ντέρμπι εδώ από τον Δημήτρη Βεργίνη. 2-0 ο Άρης. Παπαδόπουλος με τον Χαρίση, ένα από τα ζευγάρια του σημερινού αγώνα. Οι δύο σέντερ, καλή άμυνα από τον Χαρίση που όμως στην πάσα δεν σιγούρεψε, δεν έκανε καλή πάσα για τον Βεργίνη. Ο Χαρίσης πήρε πριν αμυντικό rebound στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Τώρα πήρε, έκλεψε, έχει δύο καλές ενέργειες στο ξεκίνημα. Ψάχνει και αυτός να βρει το ρυθμό του, καθώς αρκετοί παίκτες στον Άρη πήγαν μετά το ξεκίνημα ή λίγο πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και αυτό ασφαλώς έχει συνέπειες ως προς την συνοχή της ομάδας και την γενικότερη αγωνιστική της εικόνα. Και τώρα η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ που δεν μπόρεσε σε δύο περιπτώσεις να φτάσει σε σκορ και τώρα έχει μια τρίτη ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Μαργαρίτη που βγήκε για να πάρει την μπάλα και να δώσει στον Χάτσερ από τον Αμερικανό το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ, 2-2. Ο Χάτσερ πιέζει τον Βεργίνη, καθώς ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό που είπαμε πριν. Ο Βεργίνης αστόχησε, δεύτερο δικό του σουτ στην αμέσως επόμενη επίθεση του Άρη μετά το δικό του καλάθι, 2-2. Παπαδόπουλος και Μαγκράθ παίζουν. Θέλει να πλησιάσει ο Παπαδόπουλος. Διαμαρτυρίες για βήματα. Καλάθι από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. 2-4. Την κάνει αυτή την κίνηση πολύ συχνά. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί πολύ να τροφοδοτήσει τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μπορεί να είναι ένα playmaker από το low post.
Έχει το χάρισμα να βλέπει να απειλεί καλάθι αλλά και να βλέπει και την πάσα. Για 3 πόντους ο Μποχωρίδης. Ο Ασημακόπουλος διεκδίκησε το rebound, κάτι που κάνει σε όλα τα παιχνίδια και είναι και ψηλά στην κατάταξη των παικτών της Α1. Ο Ασημακόπουλος πολλές μάχες εδώ, κερδίζει μία καθώς παίρνει το φάουλ από τον Τσαϊρέλη. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ τον Μιχάλη Τσαϊρέλη που έχει κάνει το επιθετικό φάουλ, κοιτάξτε πριν την μπάλα, μακριά από την μπάλα. Καθώς προσπαθούν να πάρουν θέση οι δύο παίκτες, χρεώνεται με φάουλ ο Τσαϊρέλης. Ο ΠΑΟΚ κάνει άλλη μία επίθεση σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Ο Χαρίσης ανέβηκε ψηλά για να πάρει την μπάλα και να τραβήξει κοντά του τον Παπαδόπουλο. Ο Πελεκάνος το καλάθι ισοφαρίζει 4-4. Ο Αρίς χρειάζεται το σιού του Πελεκάνου. Πολύ ωραία πάσα του Ασημακόπουλου. Baseline πάσα. 5-4 να διορθώσω γιατί ήταν σε 3 πόντων όπως έδωσαν και οι διαιτητές. Για να έρθει και πάλι μπροστά στο σκορ ο Άρης και με πολύ καλή άμυνα να έχει την ευκαιρία τώρα. Ο Ασημακόπουλος είναι ένας πολύ μαχητικός παίκτης. Ο Ασημακόπουλος, ναι, πραγματικός μαχητής. Ο Βεργίνης. No. Rebound ο Μαργαρίτης, ο Μαγκράφ. 6-48 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Τσαϊρέλης δεν μπόρεσε, άλλη μια καλή άμυνα με πολύ πάθος από τους παίκτες του Άρη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Και ο Πελεκάνος με 2-2 τρίποντα θα δώσει έναν αέρα 4 πόντων στην ομάδα του. 8-4. Θα μπει η μπάλα στο καλάθι, ο Μαγκράφ μειώνει 8-6. Πάλι ο Χαρίσης ψηλά στο τρίποντο για να αφήσει στον Μποχωρίδη. Ο ίδιος το επιθετικό rebound, αλλά η πάσα... Καθώς πήγε να σώσει την μπάλα ήταν σε αντίπαλο. Μαγκράφ με τον Χάτσερ. Στον Παπαδόπουλο. Φάουλ από τον Χαρίση. Δίνει ο Παναγιώτου. Ο τρίτος διαιτητής του αγώνα. Χαρίσης έχει ούτως ή άλλως μια πολύ δύσκολη αποστολή. Το μάτς μέχρι στιγμής είναι ισορροπημένο, δηλαδή βλέπουμε πάθος για τις δύο ομάδες. Καλές άμυνες από τον Άρη σε σχέση με την εικόνα που είχε σε προηγούμενα παιχνίδια. Μπήκαν πολύ παθιασμένοι οι παίκτες του Άρη. Μαργαρίτης με αντίπαλο τον Πελεκάνο. Και φάουλ του Πελεκάνου τον Μαργαρίτη. Μπάλα θα πάει πλάγια. Δεύτερο φάουλ για τον Άρη σε αυτό το δεκάλεπτο. Θα επαναφέρει ο Παπαδόπουλος. Χάτσερ. Επιθετικό από τον Παπαδόπουλο. Ανανεώνει την επίθεση του ο ΠΑΟΚ. Μαγκράφ. Μαργαρίτης, την μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ σε μια επίθεση 10 δευτερολέπτων, έκανε άμυνα και ο Πελεκάνος. Η μπάλα βρήκε στο πόδι του παίκτη του Άρη. Παπαδόπουλος, πάλι με τον Χαρίση, εδώ έχει κάνει βήματα, ναι. Αναπήδησε στην προσπάθειά του να αποφύγει το Χαρίση. Σωστά. Αυτή ήταν η κίνηση. Οι διαιτητές έδωσαν την παράβαση. Και ο Άρης με τον Μποχωρίδη.
Βεργίνης με τον Χάτσερ να τον κυνηγά. Από την αρχή φάουλ του Χάτσερ στην προσπάθειά του να κλέψει. Έχω την εντύπωση ότι η απόδοση του Βεργίνη είναι καθοριστική για, για την εξέλιξη του μάτς για τον Άρη. Ο Βεργίνης που ήταν αρχηγός του ΠΑΟΚ πριν μερικά χρόνια και είναι ένας από τους 6 παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων και είναι παρόντες εδώ σήμερα στο Αλεξάνδριο. Ο Πελεκάνος πήγε να δώσει συνέχεια στο Σερί. Αστόχησε 8-6. Ο Άρης είναι μπροστά. Ο Πελεκάνος στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Μαργαρίτη κάνει φάουλ. Εδώ είναι ο Σόκος, ο διαιτής που το καταλόγησε. Και ο Αγγέλου βάζει στο παιχνίδι τον Τζέρεμι Χαντ, καθώς ο Πελεκάνος έκανε το δεύτερο φάουλ. Ο Χαντ και ακόμη μια αλλαγή, ο Πάσαλιτς αντί του Ποχωρίδη. Για το Χαντ στα τρία παιχνίδια που έπαιξε με τον Άρη έβαλε, είχε πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής, ενώ ο Χαραλαμπίδης έχει ανάποδα την φανέλα. Θα μπει και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο πολύ έμπειρος και πολύ ικανός γκάρντ για τον ΠΑΟΚ. Ξεπέρασε έναν τραυματισμό, έπαιξε αρκετά στο παιχνίδι εναντίον του Κολοσσού, είχε και καλή απόδοση. Είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει και αυτός από τους παίκτες που έχουν φορέσει τις φανέλες των δύο ομάδων. Έχει παίξει και στον Άρη μία σεζόν. Όχι ανάποδα όμως. Όχι ανάποδα τις φανέλες. Τη φανέλα. Ναι. Ναι, μία ήταν. Εντάξει. Ανάποδα τη φανέλα, σωστά. Τις φανέλες γίνεις φορούς σωστά. Ο Παπαδόπουλος στο καλάθι σε μια κίνηση που τη συνηθίζει και είναι και πολύ αποτελεσματικός. 8-8. 4 και 20 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Για τον Χάντ έλεγα πριν συμβεί το περιστατικό με τον Χαραλαμπίδη ότι σε τρία παιχνίδια δεν είχε συμμετοχή μεγαλύτερη από 5 λεπτά στο καθένα. Δεν σημείωσε πόντο, δεν έχει βάλει ακόμη καλάθι με τον Άρη. Ο Χάντ που αγωνιζόταν πέρσι στον ΚΑΟΔ έχει ένα μηνιαίο συμβόλαιο το οποίο εκπνέει και δεν αποκλείεται αυτή να είναι η τελευταία του εμφάνιση. Ο Χάντ είναι τώρα πάνω στον Χαραλαμπίδη, καθώς την μπάλα έχει ο Τσαϊρέλης και αφήνει για τον Χάτσερ. Ισόπαλες οι ομάδες τους, 8 πόντους, χαμηλό σκορ. Εδώ η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι για τον Άρη, όπως έδειξαν διαιτές. Ο Πάσαλιτς που έπαιζε πέρσι στην Καβάλα. Χαρίσης, Πάσαλιτς μπήκε για να ξεκουράσει και λίγο τον Βεργίνη. Ο Ασημακόπουλος με τον Τσαϊρέλη φάουλ χαμηλά από τον παίκτη του ΠΑΟΚ που αγωνίστηκε και αυτός στον Άρη. Ο Χαρίσης δεν απειλεί το καλάθι από την προσωπική, με αποτέλεσμα ο Παπαδόπουλος να τραβιέται πίσω για να κάνει πιο δύσκολο το έργο του Ασημακόπουλου στο low post. Και με την είσοδο δύο παικτών συμπληρώνεται η εξάδα όλων αυτών που λέγαμε πριν ότι έχουν αγωνιστεί στις δύο ομάδες. Χαριτόπουλος για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα έπαιξε στον Άρη και ξεκίνησε πριν από μία δεκαετία. Και Τσακαλέρης που αγωνιζόταν πέρσι στον ΠΑΟΚ. Ο Πάσαλιτς για τρεις. Είναι καλό σουτέρ. 11-8 στη μέρα του μπορεί να βοηθήσει πολύ ευθετικά όπως όλοι οι σουτέρ. Μαγκράφ για τρεις. Καλάθι από τον Νεοϊορκέζο. Νέα ισοπαλία στους 11 πόντους. Αμέσως η απάντηση από τον Μαγκράφ. Και φάουλ που κάνει ο Χάτσερ. Δεύτερο για τον Αμερικανό. Δεύτερο φάουλ για τον Βίλιαμ Χάτσερ. Θα βγει. Ενώ Καραποστόλου τον είδατε μπήκε στο παιχνίδι αντί του Βεργίνη. Και εδώ Δέδας με τις αλλαγές που κάνουν οι προπονητές πριν τελειώσει αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Στον ΠΑΟΚ έχουν μείνει Παπαδόπουλος και Μαγκράτ από τους παίκτες της βασικής πεντάδας. Από αυτούς που ξεκίνησαν καλάθι με τον Καραποστόλου. Ο Πάσαλιτς ήταν που το πετυχαίνει και κάνει το σκορ 13-11 με 5 συνεχόμενους πόντους από τον Βόσνιο.
Και φάουλ που γίνεται τώρα από τον Τσακαλέρη. Είναι το τέταρτο, πέμπτο τώρα για τον Άρη. Όχι, τέταρτο φάουλ. Τώρα συμπλήρωσε τα τέσσερα φάουλ ο Άρης, διορθώνω. ΠΑΟΚ έχει τέσσερα. Ο Παπαδόπουλος για τον Χαριτόπουλο. Στην συνεργασία των δύο ψηλών. 6 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ, καθώς προσπάθησαν οι παίκτες του Άρη να κλέψουν. Εδώ ο Δημήτρης Χαριτόπουλος και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μεγάλη μορφή του παρελθόντος για τον δικέφαλο. Ο Χαραλαμπίδης το lay-up. Ισοφαρίζει 13-13. Η πρώτη πόντη του Κώστα Χαραλαμπίδη στον αγώνα. Ο Μαρκόπουλος για 25η φορά σε ένα ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Πότε στον πάγκο της μιας και πότε στον πάγκο της άλλης ομάδας. Ο Πάσαλιτς μεταφορά δίνει ο Παναγιώτου. Μεταφορά της μπάλας, την τρίπλα από τον Βόσνιο. Άλλο αξιοσημείωτο ότι δεν έχουν καλέσει time out τώρα οι δύο προπονητές. Ο Μαγκράφ για τον Χαραλαμπίδη. Ο Χαριτόπουλος σε ανάποδο lay-up. Πολύ δύσκολο καλάθι. Πολύ δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ μπροστά 15-13. Η πρώτη πόντ του Χαριτόπουλου στον αγώνα. Έκανε λάθος ο Σαρικόπουλος που πήρε θέση του Παρίσι στην πετάδα του Άρη. Ο Χαριτόπουλος πήγε να επαναλάβει λίγο με μια παραλλαγή το προηγούμενο, δεν τα κατάφερε. Να πετύχει καλάθι. Ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος αυτής της πρώτης περίοδου. Η ομάδα είναι κοντά στο σκορ, η εικόνα τους επίσης είναι παραπλήσια. Δεν ξεχωρίζει πλέον. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια ομάδα υπερτερεί σημαντικά. Ο Καραποστόλου βρίσκει το χέρι του, όπως λένε στο μπάσκετ. Το που είχε χάσει στα προηγούμενα παιχνίδια, έχοντας ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, 13% σε σου τριών πόντων. Με αυτό το τρίποντο όμως έδωσε προβάδισμα στον Άρη 16-15. Προσπάθησε να κλέψει ο Χάντο, ο Χαραλαμπίδης είναι πολύ έμπειρος για να πέσει στην παγίδα. Επιθετικό rebound από τον Σαρικόπουλο. Και μια επίθεση, καθώς μένουν 20 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου, ζήτησε ο Αγγέλου να εξαντληθεί ο χρόνος. Ο Χάντ, ο Σαρικόπουλος, πάλι ο Πάσαλιτς, 8. Και η επίθεση τελικά από τον Σακαλέρη και δεν αλλάζει κάτι. 16-15 διαφορά ενός πόντου. Ο Άρης προηγείται στο Αλεξάνδριο στο ντέρμπι του μπάσκετ της Α1, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που μεταδίδει απευθείας η E3. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Που κάνουν τη διαφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδανική αναλογία κόστους κατασκευής και ενεργειακής απόδοσης. Hemmerling 88 Plus. Βούλης. Αντιψυκτικά. Η Χουσκβάρνα γιορτάζει 50 χρόνια στην Ελλάδα με μια απίστευτη προσφορά. Αλυσοφρίωνο 236 με όλη την κορυφαία σουηδική τεχνολογία σε 38,2 κυβικά εκατοστά και μόνο 199,90. Και όλα τα άλλα κομμένα. Χουσκβάρνα, 323 χρόνια κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Μόνο τα αυθεντικά έχουν το σήμα Χουσκβάρνα. Από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
Αλεξάνδριο. Σε λίγο αρχίζει η δεύτερη περίοδος. Πριν πάμε στους δύο συναδέλφους, καθώς οι οδηγίες συνεχίζονται, ακούμε το σχόλιο από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο που είναι μαζί μας σήμερα, τον πρώην διεθνή άσο του Ηρακλή και της ΑΕΚ. Βλέπουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, μια σχετική ευστοχία στα περιφερικά σουτ. Ο ΠΑΟΚ απειλεί λίγο περισσότερο τον Άρη μέσα από το καλάθι. Ο ΠΑΟΚ, αντίθετα, ο Άρης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι. Και αυτό στην πορεία του μάτς μπορεί να φανεί ίσως καθοριστικό. Αρχίζει η δεύτερη περίοδος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη για τις οδηγίες που έδωσε ο Αγγέλου στην διακοπή μεταξύ των δύο δεκαλέπτων. Time-out δεν είχαμε στο πρώτο δεκαλέπτο. Ο Αγγέλου, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από την παρουσία της ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο, κυρίως από την αμυντική της λειτουργία. Και τη μαχητικότητα, φαντάζομαι. Ακριβώς. Θέλει να παραμείνουν οι παίκτες του συγκεντρωμένοι. Θέλει ο Σωτήρης Καραποστόλου να πάρει κι άλλα σουτ από την περιφέρεια. Και έδωσε οδηγία στον Ευθύμη και Τσακαλέρη να διδύσει προς το καλάθι του ΠΑΟΚ, είτε να πάει προς το καλάθι, είτε να ψάξει να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο παίκτη. Ο Δέδας για τρεις είναι καλός σουτέρ. Ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά σε αυτή την εναλλαγή της πρωτοπορίας στο σκορ για τις δύο ομάδες. 18-16 από το τρίποντο του Δέδα. Για τις οδηγίες του Μαρκόπουλου ακούμε τον Άκη Ιωακιμόγλου. Καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση ζήτησε ο Σούλης Μαρκόπουλος και μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα και στα περιφερειακά σου του Άρη που όπως είπε έκαναν ζημιά στο πρώτο δεκάλεπτο. Και λιγότερα λάθη γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε 6 λάθη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν το συνηθίζει. Ο Άρης περιορίστηκε στα 3. Ο Άρης που έως τώρα στο πρωτάθλημα είναι η ομάδα με τα περισσότερα λάθη. Ένα μέσο όρο ανά αγώνα 17,1 λάθη και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργεί πρόβλημα. Και ο Χαντ που πέτυχε το πρώτο του καλάθι με την φανέλα του Άρη πήρε και το φάουλ. Έχει ισοφαρίσει 18-18 και μία βολή για τον Τζέρεμι Χαντ. Αγωνίστηκε πέρσι στον Καόδη, ήταν συμπαίκτης με τον Κώστα Χαραλαμπίδη, σήμερα αντίπαλοι. Έπτοχος με ένα έμεσο τρίποντο λοιπόν. Ο Άρης απαντά και προηγείται εκ νέου 19-18. Στην πεντάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Μαγκράθ, ο Χαραλαμπίδης, ο Δέδας, ο Χαριτόπουλος και ο Παπαδόπουλος. Στην πεντάδα του Άρη, Πάσαλιτς, Καραποστόλου, Χαν, Σαρικόπουλος και Τσακαλέρης. Καλάθι από τον Λάζαρο. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ επιδιώκει πολύ το low post game και από εκεί βγαίνουν και τα σουτ, βγαίνουν και οι συνδυασμοί των ψηλών. Είναι και ο ποιοτικότερος παίκτης νομίζω ο Λάζαρος. Πέρσι πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, μια μακρά και πετυχημένη καριέρα έχει εδώ ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Αλλά και ο Χαριτόπουλος μέχρι στιγμής κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ερχόμενος από τον πάγκο έκτος παίκτης Χαριτόπουλος, κάτι που έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, σημαντική συνεισφορά. Αγωνίστηκε πέρσι στη Γαλλία με τα χρώματα της Βιλερμπάν ο Χαριτόπουλος. Οι βολές για τον Ζήση Σαρικόπουλο, τον σέντερ του Άρη, παίζει αντί του Χαρίση τώρα και έχει αναλάβει αυτός την αποστολή να περιορίσει τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Ο Άρης πάλι μπροστά, 21-20 στις αρχές της δεύτερης περίοδου. Εδώ Σαρικόπουλος εναντίον Παπαδόπουλου. Για το rebound το επιθετικό τα κατάφερε ο Χαριτόπουλος και θα πάρει φάουλ από δύο αντιπάλους που προσπάθησαν να τον κλείσουν. Το φάουλ βέβαια θα το χρεωθεί ένας και είναι ο Πάσαλιτς. Δύο βολές δίνει ο Χριστοδούλου. Δεν συμφωνεί ο Πάσαλιτς. Ήταν αυτή η προσποίηση του Χαριτόπουλου εκεί που πήρε το φάουλ. Τώρα εξηγεί ο Χριστοδούλου στον Πάσαλιτς γιατί έδωσε δύο βολές. Ο Χαριτόπουλος είναι εύστοχος, ισοφαρίζει, 21 όλα. Αυτό που επεσήμανε πριν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ότι ο Χαριτόπουλος δίνει βοήθειες και κερδίζει rebound που είναι καθοριστικά. Ο Χαριτόπουλος με τις βολές παίρνει τον ΠΑΟΚ πάλι μπροστά στο σκορ, 22-21. Και βάζει τον Ασημακόπουλο Αγγέλου αντί του Τσακαλέρη. Χαν. Τώρα είναι έξω ο Βεργίνης από την πεντάδα του Άρη. Είναι έξω και ο Πελεκάνος. Πολύ ωραίο κλέψιμο.
Ανανεώθηκε ο χρόνος, ανανεώθηκαν τα 24. Διαμαρτυρήθηκε ο Μαρκόπουλος. Οι διαιτές δείχνουν ότι όλα έγιναν σωστά. Το λέει από τον Πάσαλιτς. Ο Άρης προηγείται και πάλι. Και ο Πάσαλιτς έχει πάρει προσπάθειες. Είναι καλύτερος από ό,τι σε προηγούμενα παιχνίδια. Ακούμε τον Άκιο Ακιμόγλου. Έκανε χαρακτηριστική κίνηση τώρα προς το πάγκο του Πάουκ ότι ο Μαγκράφ, το νούμερο 7, έπιασε την μπάλα και έκανε τρίπλα. Ναι, ανανεώθηκε για να ξαναπαίξουν με 24 δευτερόλεπτα. Αυτό θεώρησαν οι διαιτητές. Στο μεταξύ καλάθι για τον Πάουκ, έξοχη κίνηση κλασικού σέντερ από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Μια άλλη εποχή, ίσως του. Χαριτόπουλος σε αμυντικό rebound αυτή τη φορά. Μπάλα θα πάει στη γωνία, είναι ο Μαγκράφ εκεί. Θέλει να παίξει με τον Παπαδόπουλο, είναι ο Σαρικόπουλος, έκλεισε καλά. Ο Δέδας τελικά είναι η επιλογή για σου 3 πόντων. 2-2 από τον Γιώργο Δέδα. Σε θυμασμένος τριποντάς και ο Δέδας. Από τους γνωστούς στα ελληνικά γήπεδα, έπαιξε και στο Ρέθυμνο, έχει πάει και στην Ισπανία για κάποια χρόνια. Ο Σαρικόπουλος, καλάθι και φάουλ που έκανε ο Χαριτόπουλος. Καλή κίνηση από τον Σαρικόπουλο, χρησιμοποίησε και το σώμα του. Δείτε πάλι εδώ για την προσποίηση πάνω στον Χαριτόπουλο, γκολ φάουλ. Και πολύ ωραία σύστα από τον Σημακόπουλο που τράβηξε την άμυνα πάνω του. Εδώ ο Χαριτόπουλος έκανε το πρώτο του φάουλ στον αγώνα, 25-27. Ο Βεργίνης επανήλθε, μπήκε ο Χαντ. Δέδας. Παπαδόπουλος, πέρασε ο Χαριτόπουλος για να πάρει την μπάλα, του κάνει φάουλ ο Ασημακόπουλος. Αυτή είναι η τελευταία φάση. 6 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Χαντ είναι στο παιχνίδι. Ο Άρης παίζει τώρα με τον Χαντ, τον Πάσαλιτς και τον Βεργίνη. Και ο Χάντ κατεβάζει το rebound. Βεργίνης. Σαρικόπουλος, πολύ μακριά για να γίνει αθλητικός. Πάσαλιτς. Ασημακόπουλος θέλει να πλησιάσει. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Ο Χαριτόπουλος έχει αντίπαλο τον Ασημακόπουλο, είναι λίγο πιο ψηλός. Τελικά θα προσπαθήσει να χλέψει ο παίκτης του Άρη. Και υπάρχει μια επίθεση 7 δευτερολέπτων για τον ΠΑΟΚ που προηγείται 27-25. Μαγκράφ συνέλαβε κοιμόμενη την άμυνα του Άρη. Πέτυχε καλάθι, πήρε και φάουλ. Ο Ντόνι Μαγκράφ στην επαναφορά, το φάουλ το έκανε ο Βεργίνης εδώ. Έχει φτάσει πολύ κοντά στο καλάθι, κάνει το lay-up. Στο συν 4 φάουλ και μία βολή για τον Μαγκράφ. Αυτό συμβαίνει όταν ο αμυντικός δεν κοιτάζει μπάλα και παίχτη. Κοιτάζει μόνο την μπάλα, οπότε ο παίκτης περνάει από πίσω του και παίρνει την μπάλα και βάζει το καλάθι. Πάσαλιτς, Βεργίνης, σε ένα lay-up και φάουλ τώρα που κάνει ο Πάσαλιτς για να σταματήσει τον Χαραλαμπίδη. Λιγότερο από 5 λεπτά πλέον για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Ενώ ο Αγγέλου επαναφέρει τον Τσακαλέρη και θα βγάλει τον Σαρικόπουλο. Θα
χαμηλώνει το σχήμα, καθώς είναι ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ δεν έχει στην... έχει μάλλον, έχει τον Παπαδόπουλο, έχει και τον Χαριτόπουλο, χαμηλώνει το σχήμα ο Αγγέλου. Ο Ασημακόπουλος τώρα πάει πάνω στον Παπαδόπουλο, μια επιλογή με αρκετό ρίσκο θα έλεγα. 10 πόντοι χωρίζουν τους δύο. Ο Αγγέλου επιλέγει τώρα ένα πιο γρήγορο σχήμα, μια και είδε ότι με το Σαρικόπουλο ήταν κάπως πιο βαριά η ομάδα και επιλέγει λοιπόν να πιέσει πιο πολύ και να τρέξει. Ο Χάντε έκανε το φάουλ, δύο βολές για τον Χαραλαμπίδη. Πολύ εύστοχος, ως συνήθως, στις βολές ο Χαραλαμπίδης. Ήταν ο πιο εύστοχος παίκτης της Α1 πέρσι στις ελεύθερες βολές με την ομάδα του ΚΑΟΤ. Και για πρώτη φορά μια διαφορά 6 πόντων στον αγώνα. Για τον ΠΑΟΚ είναι αυτή η διαφορά 31-25. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Είχαμε νέα αλλαγή. Ο Μιχάλης Πελεκάνος στο παιχνίδι στη θέση του Τζέρεμι Κάντ. Υπάρχει ένα επιθετικό πρόβλημα για τον Άρη. Προσπαθεί με συνεχείς αλλαγές να βρει ένα σχήμα που θα ταιριάξει έτσι όπως θέλει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Γι' αυτό βλέπουμε και αρκετές αλλαγές σε τελευταία λεπτά από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Όσο έμπαιναν τα τρίποντα, αυτό δεν ήταν αισθητό. Τώρα στη δεύτερη περίοδο υπάρχει ένα πρόβλημα. Κακή επιλογή από τον Τσακαλέρη. Μαγκράφ. Καλάθι από τον Χαραλαμπίδη, διαφορά πάει στους 9. 34-25 μετά τον τρίποντο του Κώστα Χαραλαμπίδη και time out που ζήτησε αμέσως ο Αγγέλου. Διαφημιστικά μηνύματα ενώ βλέπουμε το τρίποντο του Χαραλαμπίδη και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ στο Αλεξάνδριο. Βούλης. Αντιψυκτικά. Decodom by Kazakidis. Δημιουργήσαμε το νέο κατάστημα επίπλων οικονομικών προτάσεων. Ελληνικά έπιπλα πολλών επιλογών σε χρώματα και υφάσματα και με δυνατότητα ειδικών διαστάσεων. Έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά με σύγχρονο design. Decodom by Kazakidis. Στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 17. Βούλης. Υποβοηθητικά υγρά αεριοκίνησης. Ο οργανισμός χρειάζεται θωράκιση καθημερινά. Ενισχύστε αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό σύστημα, το δικό σας και των αγαπημένων σας με Imiflex. Imiflex, η ασπίδα του οργανισμού. Στο Αλεξάνδριο το time out δεν έχει τελειώσει. Ο ΠΑΟΚ έχει καλά ποσοστά στα σούτ, 64% στα δίποντα, 80% στα τρίποντα, αλλά έχει και μια σαφή υπεροχή στα rebound. Βλέπετε 15 έναντι 6 των αντιπάλων. Ο Άρης είναι πιο χαμηλά στα ποσοστά στα σούτ και ένα επιμέρους σκορ 19-9 υπέρ του ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα των περίπου 6 αγωνιστικών λεπτών στην δεύτερη περίοδο του αγώνα. Ακούμε τον Άκιο Ακίμογλου για τις οδηγίες που έδωσε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Όπως βλέπουμε, ζήτησε να πιέσουν στην επαναφορά της μπάλας οι παίκτες του. Ήταν ικανοποιημένος από όσα είδε σε αυτό το χρονικό διάστημα, στο οποίο ο ΠΑΟΚ έκθεσε για μια διαφορά και έδωσε κάποιες οδηγίες για το πώς θα επιτευχθεί ο ΠΑΟΚ στις επόμενες επιθέσεις που έχει δηλώσει. Κακή επίθεση, κακή επιλογή από τον Χαρίση. Ο Λεωνίδας Κασελάκης είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα. Για πρώτη φορά στον αγώνα, να ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Αγγέλη προσπάθησε να ερεμήσει τους παίκτες του και προσπάθησε να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν θα πρέπει να τους προκαλέσει άγχος το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μια διαφορά 9 πόντων. Θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι φωσιλωμένοι στο αμυντικό κομμάτι. Και έδωσε οδηγία να παίρνει την μπάλα ο Μιχάλης Πελεκάνος, να αποστάρει το προσωπικό του αντίπαλο, είτε να πάει προς το καλάθι, είτε να ψάξει τον μαρκάρι στο παίκτη. Έκλεψαν οι παίκτες τώρα, Πελεκάνος στην πεντάδα. Ο Ασημακόπουλος τώρα πήρε από τον Βεργίνη, ο Πάσαλιτς και ο Χαρίσης. Οι υπόλοιποι αυτή την ώρα στον αγώνα για τον Άρη. Ο Πελεκάνος φτάνει μέχρι το καλάθι και κερδίζει και φάουλ. Δικαιώνεται από την επιλογή του. Μάλιστα το φάουλ γίνεται από τον Παπαδόπουλο. Διπλό κέρδος για τον Άρη σε αυτό το σημείο. Εδώ βλέπετε τη μονομαχία δύο παικτών που ήταν συμπαίκτες παλαιότερα στη Ρεάλ Μαδρίτης, πιο πρόσφατα στον Ολυμπιακό. Και με
στους 3 πόντους από τον Μιχάλη Πελεκάνο, κατεβάζει την διαφορά ο Άρης στους 6, 28-34. Θα βγει ο Παπαδόπουλος που έκανε δεύτερο φάουλ πριν από λίγο, με πολύ καλή παρουσία στον αγώνα, στη θέση του Μαργαρίτης, και καθώς βγήκε ο Παπαδόπουλος, βγάζει ο Αγγέλου τον Χαρίση για να βάλει το παιχνίδι για πρώτη φορά τον Γιώργο Τσιάρα, που έπαιξε παλαιότερα τον ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε φέτος σχετικά αργά στον Άρη, ψάχνει να βρει τα πατήματά του, δεν έχει ακόμη μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Αριτόπουλος. Έπαιξε ωραία ο Πελεκάνος πάνω στην μπάλα, δεν μπόρεσε να βρει χώρο. Και κάνει Πάολο Μαγκράφ στον Ασημακόπουλο, δύο βολές. 3 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Στην προσπάθεια του Άρη να κατεβάσει τη διαφορά, και αυτό οδηγεί τον Σούλη Μαρκόπουλο στην απόφαση να πάρει time out. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Στέγαση, η πρώτη εταιρεία. Οι εξελιγμένες τεχνικές και τα υλικά υψηλών προδιαγραφών αποτελούν εγγύηση στην κατασκευή στέγης και σοφίτας. Στέγαση. Σταθερά στην κορυφή, σταθερά ψηλά. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Με κάθε αγορά 2 ρούχων ελληνικής κατασκευής κερδίζετε άμεσα και ένα δώρο. Σε παντελόνια, φούστες, πουκάμισα, μπλούζες, ανδρικά και γυναικεία. Extra large, μεγάλα μεγέθη, Περιστέρι, Καλλιθέα. Σβήστε τον πόνο στις αρθρώσεις με CH-Alpha. Το γνήσιο πόσιμο κολαγόνο που υποστηρίζει την αναγέννηση του χόνδρου, ενισχύει την κινητικότητα και την ομορφιά σας. CH-Alpha. Για να κινείστε ελεύθερα. Από τη Viva Fire. Βούλης. Αντιψυκτικά. Απευθείας μετάδοση από το Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης. Παρακολουθείτε το ντέρμπι της πόλης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Είμαστε 3 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Διαφορά 6 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Βολές για τον γηπεδούχο Άρη με τον Αντώνη Ασημακόπουλο. Να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιώργη, γιατί είχαμε time out και οδηγίες από τους δύο coach. Τους δίνουμε πολλά εύκολα καλάθια. Μερικές φορές είναι ανόητα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Αγγέλου, τα καλάθια αυτά που δεχόμαστε. Είτε κάνουμε φάουλ που δεν πρέπει και τους στέλνουμε στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, ακόμα περισσότερη προσπάθεια στην άμυνα για την καλύτερη αμυντική λειτουργία της ομάδας. Και όποτε υπάρχει δυνατότητα και ευκαιρία, ο Άρης να τρέξει με βιβλιασμό για να προσπαθήσει να πετύχει πολλού πόντου. Να μάθουμε και τι ζήτησε ο Μαρκόπουλος. Ακούμε τον Άκη Ακημόγλου. Καλή άμυνα και να μην βιάζονται στις επιθέσεις. Μετά τις άστοχες βολές του Ασημακόπουλου είναι η σειρά του ΠΑΟΚ τώρα να κερδίσει ένα φάουλ. Ο Ασημακόπουλος το έχει κάνει στον Χαραλαπίδη. Διαμαρτύρεται ο Αγγέλου, τον βλέπουμε. Είναι πολύ καθοριστική η παρουσία του Χαραλαπίδη στη δεύτερη αυτή περίοδο. Έχει βάλει κρίσιμα καλάθια, κουβαλάει την μπάλα και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ξέφυγε. Ο Χαραλαπίδης που θα εκτελέσει βολές. Και δεύτερη θα αποτελεί είδηση, όχι, δεν χάνει για την δεύτερη ο Χαραλαμπίδης, έτσι το σκορ γίνεται 35-28 υπέρ του ΠΑΟΚ. Βεργίνης έχει αντίπαλο τον Μαγκράφ. Ασημακόπουλος. Βγήκε ο Πελεκάνος για να κάνει τη διείσδυση και θα πάρει το ΠΑΟΛ. Ο Κασελάκης με το σώμα προσπάθησε να κλείσει τον αντίπαλό του, δύο βολές για τον Πελεκάνο. Νομίζω ότι ο Κασελάκης είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει τον Πελεκάνο, που είναι πολύ αθλητικός παίκτης και γρήγορος στα πόδια. Και φάνηκε και στις προηγούμενες άμυνες, έκλεψε μία φορά την μπάλα από τον Κασελάκη, άλλη μία έβγαλε άμυνα, δεν μπόρεσε να σπάρει. Ο Μιχάλης Πελεκάνος γίνεται ο πρώτος παίκτης στο σημερινό αγώνα που έχει διψήφιο αριθμό πόντων, φτάνει τους 10 με την εύστοχη βολή. Τώρα στους 11 ο Άρης μειώνει.
30-35. Λιγότερο από 2,5 λεπτά πιέζει ο Βεργίνης την μπάλα. Ο Μαγκράφ θα περάσει το κέντρο. Ο Μπαουκ παίζει χωρίς τον Παπαδόπουλο σε αυτό το σημείο του αγώνα. Καραλαπίδης. Χαριτόπουλος, επιθετικό φάουλ από τον παίκτη του Πάουκ, δίνει ο Σόμος. Η αντίδραση του Χαριτόπουλου. Παίξε άπλωσε το αριστερό και ο άλλος το δεξί χέρι. Ναι, ίσως ήταν επιθετικό φάουλ, γιατί δεν, ο Χαριτόπουλος δεν άφηνε τον κοντύτερο παίκτη να βγει από μπροστά βάζοντας το χέρι στο λαιμό του. Με, σε έκταση. Δεύτερο φάουλ για τον Χαριτόπουλο. Στον αγώνα δεν υπάρχει παίκτης που να έχει περισσότερα από δύο φάουλ έως τώρα. Δύο λεπτά πριν από το τέλος. Βλέπετε τον χρόνο που απομένει για το ημίχρονο, για να ολοκληρωθούν τα δύο πρώτα δεκάλεπτα του αγώνα. Μπάλα είναι για τον Άρη, έχει 8 δευτερόλεπτα στην επίθεση. Ζητάει time out ο Αγγελού. Δεν μπορεί να έχει το χέρι του σε έκταση και να εμποδίζει τον αμυντικό να πιάσει μπροστά. Μπορεί να έχει επαφή με τον αμυντικό με το χέρι του λυγισμένο στον αγκώνα. Όχι απλωμένο το χέρι όπως πριν. Προσπάθειες στη ρακέτα για τις δύο ομάδες με ένα καλό ποσοστό, με περισσότερες προσπάθειες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, κυρίως λόγω Παπαδόπουλου. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ο Άρης προσπαθεί με ένα περιφερειακό παιχνίδι. Κάποια στιγμή που τα σούτ δεν βγήκανε, ενώ ο ΠΑΟΚ αντίθετα ήταν πιο αποτελεσματικός, μπόρεσε να πάρει τη διαφορά αυτή των 9 πόντων. Αλλά στη συνέχεια ο Πελεκάνος έδωσε μια πνοή στην ομάδα και στην άμυνα και στην επίθεση. Αποτέλεσμα ο Άρης να έρθει πάλι σε διαφορά καλή για να μην μπορεί να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ να ξεφύγει. 5 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Οι παίκτες γύρισαν στο παρκέ. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Άρης έχει 8 δεύτερα στην διάθεση του. Δύο επιλογές. Ίσως 3 πόντων από τον Ασημακόπουλο ή ένα εναντίον ενός θα προσπαθήσει να παίξει ο Δημήτρης Βεργίνης. Μπάλα πήγε στον Ασημακόπουλο, τώρα στον Βεργίνη. Να ολοκληρωθεί η επίθεση και να πάμε στον Άκη Ακίμογλου. Βεργίνης εκνοεί. Αναπήδησε η μπάλα για το rebound. Ήταν εκεί ο Μαργαρίτης. Και τώρα Μαγκράφ για τον ΠΑΟΚ σύντομα στον Άκη Ακίμογλου. Το επιθετικό κομμάτι πως θα εκδηλωθούν οι επόμενες επιθέσεις ως το τέλος του δεκαλέπτου. Αυτά είπε ο Στουλής Μαρκόπουλος και τώρα είναι ο Χαραλαμπίδης, 1,5 λεπτό για το τέλος. 7 δευτερόλεπτα στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Κράτησε ο Χαραλαμπίδης, έδωσε για τον Μαργαρίτη, καλή πάσα. Δεν θα μετρήσει όμως, βήματα δίνει ο Παναγιώτου. Εδώ είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Βαγγέλης Μαργαρίτης, ο Άρης έχει ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο σκορ, αυτή είναι η τελευταία φάση. Δεν νομίζω να έγιναν βήματα. Ο Πάσαλιτς, το rebound ο Χαριτόπουλος. Μαγκράβ. Πάει να κλέψει ο Βεργίνης. Ένα λεπτό τώρα για το τέλος του ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Παραλαμπίδης, rebound από τον Πελεκάνο. Ο Πάσαλιτς σε μια προσπάθεια του Άρη που τελικά δεν θα βγάλει τον ευθυδιασμό. Πάσαλιτς την πάσα έκλεψε ο Μαργαρίτης. Πάσα ήταν για τον Τσιάρα, αλλά έκλεψε ο Μαργαρίτης διαβάζοντας τη σκέψη του αντιπάλου. Καραλαπίδης, Μαγκράφ. ΠΑΟΚ έμεινε πολλή ώρα χωρίς σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο, παίζοντας χωρίς τον Παπαδόπουλο, έχει πρόβλημα στην επίθεση. Είναι αυτό που λέμε, είναι ανοιχτή άμυνα το Άρη πλέον και πιέζει σε κάθε γωνιά. Δεν απειλείται από το κέντρο. Πάσαλιτς, την τελευταία επίθεση του Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Τσιάρας για τρεις.
και κλείνει αυτό το πρώτο 20 λεπτό, το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ προηγούμενο 35-30 στο Αλεξάνδριο. Ένα σχόλιο από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δημήτρη. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια διαφορά 5 πόντων, η οποία βέβαια δεν λέει τίποτα, έχει πολύ μέλλον το παιχνίδι. Σίγουρα όμως ο Άρης για να μπορέσει να έχει περισσότερες ελπίδες να επικρατήσει θα πρέπει να επιτύχει και καλάθια κοντά στο καλάθι να μπορέσει να κλείσει άμυνα του ΠΑΟΚ, η οποία είναι ανοιγμένη περιφερικά πλέον και πιέζει. Γι' αυτό βλέπουμε και κάποια λάθη που γίνονται στις πάσεις και στην κυκλοφορία της μπάλας στην περιφέρεια. Βέβαια δεν υπάρχει ίσως ο άνθρωπος που θα έχει το ταλέντο να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας καθοριστικός βασικός παράγοντας που ξεχωρίζει δύο ομάδες. Το inside game. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Θα πάμε τώρα σε μια διακοπή περίπου 10 λεπτών και αμέσως μετά θα είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο από το Αλεξάνδριο και πάλι μαζί σας. Τι είναι αυτό, αποκωδικοποιητής MPEG-4. Ετήσιο ρε μάγκες, για να μην βγούμε off. Ζητήστε τον μόνο στα εξειδικευμένα καταστήματα της γειτονιάς σας. Βρέχει ψηλά! Με την Εθνοκάς Plus και το πρόγραμμα Έξυπνου Κέρδους, δώρο τα ψηλά. Στρογγυλοποιεί το ποσό που πλήρωσες για την αγορά σου προς τα πάνω, σου χαρίζει τη διαφορά και την καταθέτει στο λογαριασμό σου. Για να απολαμβάνεις κάθε μέρα το ψηλόβροχο, κάνε τις αγορές σου με τη χρεωστική κάρτα Εθνοκάς Plus αντί με μετρητά. Από την Εθνική Τράπεζα. Στέγαση, η πρώτη εταιρεία. Οι εξελιγμένες τεχνικές και τα υλικά υψηλών προδιαγραφών αποτελούν εγγύηση στην κατασκευή στέγης και σωτήτας. Στέγαση. Σταθερά στην κορυφή, σταθερά ψηλά. Βούλης. Υποβοηθητικά υγρά αεριοκίνησης. Ποιοι είμαστε? Είμαστε άνθρωποι που ξέρουν να ακούνε, που μπορούν να καταλάβουν. Είμαστε δίπλα σου με εμπειρία και καινοτόμες λύσεις. Για το σήμερα και το αύριο. Ζέστη και οικονομία. Αυτό είναι το στυλ μας. Το στυλ Ραβέλη. Τι είναι αυτό, αποκωδικοποιητής MPEG-4. Ετήσιο ρε μάγκες, για να μην βγούμε off. Ζητήστε τον μόνο στα εξειδικευμένα καταστήματα της γειτονιάς σας. Στεγνοκαθαριστήρια Κάλλη. Με το επαναστατικό Hygiena Sun. 100% αποστηρωμένα ρούχα. Παραλαβή και παράδοση κατοίκων χωρίς καμία επιβάρυνση. Στεγνοκαθαριστήρια Κάλλη. Καθηγείο 8, Θεσσαλονίκη. Τραγούδια της οθόνης χωρίς το Μίμι Πλέστα δεν υφίστανται. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια κι όταν με κόψει το δημοσιογραφία. Ατύχησε και στο γάμο του. Τώρα κυνηγάει την τύχη του εισβάλλοντας τον κόσμο των διασύρων. Ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. I could never have intercourse with anyone other than Phil. Get as much of it in your mouth. Depth of penetration is very important. Right. What I do for the makeup is a different story. Διασημότητες. Σάββατο βράδυ στις 11 στη Net 3. Οι σκεπτόμενες ταινίες του Woody Allen. Το ιδιαίτερο των Βεντεζινών είναι ότι έχουν ένα ιδιότυπο μουσικό ηχόχρωμα. Μη μωρέ, μη μαραβολιά, μη σκόμα, μη
άνοιγαν τα παράθυρα όλα, τα σπίτια, και έλεγαν ποιος αραβωνιάστηκε. Έβαλα την μορφά και χόρευαν, χορέψε δυο μου η μάτια. Χορέψτε δυο μου η μάτια, κορμί μ' αγγελικό. Αμάνα μας της οχθορών ειρήνης, σαν το βασιλικό. Αυτή την Κυριακή, στη Μητέρα Γη, περιπλανόμαστε στη Βόρεια Ελλάδα αναζητώντας χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα του πρικισμένου αυτού φυτού που λέγεται αμπέλι. Στις πλαγιές του Αμιντέου αντικρίζουμε τους φημισμένους αμπελώνες του και γνωρίζουμε το χαρακτηριστικό κρασί της περιοχής. Η αναζήτηση μας οδηγεί στην ξακουστή Νάουσα και φτάνουμε μέχρι τη γραφική Γουμένισσα. Αμπελουργοί μας αποκαλύπτουν μυστικά από την τέχνη τους και επιστήμονες μας μιλούν για την επιστήμη της συνολογίας και την εξαγωγική δύναμη της χώρας μας σε ίνο. Ακόμη, ακολουθούμε τη φυσική πορεία του ίνου σε μια σύγχρονη οξοποιία. Εισχωρούμε στα άδυτα της παραγωγής τσίπουρου και γλυκαινόμαστε με μουσταλευριά και πετιμέζι, όλα παράγωγα του σταφυλιού. Μητέρα Γη, την Κυριακή, στη 1:30 το μεσημέρι, από την ΕΤ3. Κυριακή στο χωριό της Αφράμπολη Μικράς Ασίας. Μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, εκεί που άλλοτε ζούσαν 3.000 Έλληνες. Μια αποστολή 200 Ελλήνων ταξίδεψε 1.300 χιλιόμετρα για να φτάσει στις πατρογονικές εστίες στις απαρχές του Εύξηνου Πόντου. Μια γραφική μικρή πόλη με καλντερίνια, μικρομάγαζα, χαμάμ, τζαμιά, αλλά και με το ναό του Αγίου Στέφανου που έφτιαξαν Έλληνες χριστάδες. Θα ταξιδέψετε στο παρελθόν μέσα από τις διηγήσεις των ανθρώπων και με συγκίνηση αντικρίζουν τα σπίτια που έζησαν οι γονείς τους. Θα γευτείτε ελληνικά και τουρκικά φαγητά και θα ακούσετε τη μουσική που ενώνει δύο λαούς κάτω από τον ίδιο ουρανό. Κυριακή στο χωριό της Αφράμπολη Μικράς Ασίας. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην ΕΤ3. Είναι δυνατόν δύο σκληροί ανταγωνιστές να γίνουν στο τέλος αγαπημένα συμπεθεράκια? Πάνω Χατσιπάμ, παντρέψει το γιο του με κάποια πλούσια, πάει το εργοστάσιο μας, βούλιαξες! Και παντρευτεί στην κόρη του Κανελίνη, σε λίγο καιρό το εργοστάσιο θα διπλασιαστεί. Όταν ο έρωτας δίνει ραντεβού στο όμορφο νησί της Κύπρου, όλα είναι δυνατά. Χατζηγιάννης, και αυτή τι τέτοια είναι? Κόρη μου, μωρέ, στείλε κόρη! Ο Γιώργης και η τρελή. Κυριακή, στην ΕΤ3. Ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται μέσα από μια τυχαία συνάντηση. Δύο ξένοι και η έντονη σχέση που δημιουργείται μεταξύ τους σε μια ήσυχη επαρχία της Αγγλίας. Σύντομη συνάντηση. Η εξαιρετική ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ David Lean. Κυριακή βράδυ στις 11, μόνο στην ΕΤ3. Ο κύκλος που γυρίζει. Μια βελόνα κουμπά σε ένα δίσκο. Τα περιστροφή του 13 στροφών, 5 στροφών, 18 στροφών. Η πρώτη συσκευή 1877 θα γραφεί στίχου. Το jukebox στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50. Ξαναζωντανεύουν στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ ξανακέρδισε την μπάλα, προσπάθεια για τρίποντα από το γήπεδο Ζάβο. Ναι, και το σκάπο θέωση. Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, στο Παλέντε Σπορ, στις 7 το απόγευμα, δίνουν ραντεβού οι άσοι του παρελθόντος.
We are back σε έναν αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργανώνει ο Σύλλογος Βετεράνων Καλοπιστευτών Ελλάδας σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, 7 το απόγευμα, στο Παλέτε Σπορ της Θεσσαλονίκης. Μπορεί τα χρώματα να έχουν μυστήρια ονόματα. Μπορεί η τεχνική να είναι λίγο παράδοξη. Μπορεί και ο ίδιος να διαφέρει. Είναι όμως σίγουρο ότι μαζί του μαθαίνετε να ζωγραφίζετε. Η χαρά της ζωγραφικής με τον Bob Ross. Καθημερινά στη ΜΕΤ3. Αρχιτεκτονική, απαράμιλος σχεδιασμός και στήρι. Εντυπωσιακά κτίρια. Κατασκευαστικά κατορθώματα. Πρωτοποριακά υλικά. Φαντασία και λειτουργικότητα. Αρχιτεκτονική. Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία. Σειρά ντοκιμαντέρ στη ΜΕΤ3. Ο διάσημος σεφ Άντωνι Μπογδάν εγκαταλείπει για λίγο την κουζίνα και ξεκινά τη βόλτα του στον κόσμο. Ένας γαστρονομικός εξερευνητής που αναζητά νέες γευστικές περιπέτειες και μας αποκαλύπτει τα παγκόσμια μυστικά γαστρονομίας. Θα τολμήσει πολλά. Είναι συναρπαστική σειρά που συνδυάζει δύο απολαύσεις, ταξίδια και φαγητό, καθημερινά στη ΜΕΤ3. Αλεξάνδριο, αυτή είναι η στατιστική εικόνα του Άρη και του ΠΑΟΚ μετά το πρώτο 20 λεπτό, μετά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει υψηλά ποσοστά στα δίποντα από την αρχή, 60%, 67% στα τρίποντα, επίσης πολύ καλό ποσοστό, όχι πολλές προσπάθειες. Αντίθετα, ο Άρης έκανε περισσότερα σούτ τριών πόντων. Στην αρχή μπήκαν τα σούτ, ήταν καλύτερη η επιθετική εικόνα του Άρη που έχει τον Μπελεκάνο στους 11 πόντους και βλέπετε μετά ο επόμενος είναι με 2 πόντους, δεν μπορεί να είναι ξανά ο Μπελεκάνος βεβαίως, έχει 7 πόντους ο Πάσαλιτς, έτσι 7 έχει ο Πάσαλιτς, τον Άρη έχουν πάρει το μεγαλύτερο τετικό βάρος οι δύο παίκτες, ο Πάσαλιτς έχει και 4 λάθη στον αγώνα, από την άλλη ο Χαριτόπουλος για τον ΠΑΟΚ έχει πάρει 7 rebound βοηθώντας πολύ σε αυτόν τον τομέα. 8 πόντους έχει πετύχει ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Χωρίς τον Παπαδόπουλο ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα πόντο στα τελευταία 4 λεπτά του ημιχρόνου. Μια βολή του Χαραλαμπίδη, ενώ βλέπουμε πάντα εικόνες καλάθια που πέτυχαν οι δύο ομάδες στο πρώτο μέρος. Οι παίκτες αποσύρονται στους πάγκους για να πάρουν τις τελευταίες οδηγίες και να επιστρέψουν ώστε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι που μεταδίδει απευθείας η Ε3 από το Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης. Σκορ μετά το πρώτο ημίχρονο, Άρης ΠΑΟΚ 30-35. Αυτό ήταν το καλάθι του Χαν. Το πρώτο του με την φανέλα του Άρη. Και καθώς οι παίκτες δέχονται τις τελευταίες οδηγίες, εμείς είμαστε πάντα εδώ μαζί με τον πρώην διεθνή άσο τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Σχολίασε το πρώτο μέρος, μας έκανε και μια σύνοψη στο τέλος του ημιχρόνου. Τώρα περιμένουμε ένα δεύτερο ημίχρονο όπου υπάρχουν κάποιοι τομείς, βλέπαμε και τα στατιστικά πριν Δημήτρη, που πρέπει να αλλάξουν για τις ομάδες αν θέλουν να διεκδικήσουν τελικά την νίκη. Βλέπουμε μια σημαντική, ότι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σημαντικά στα rebound έναντι του Άρη με 19, με 11 στο 18, με 26. Το οποίο είναι μια σημαντική 19 με 8 είναι μια υπερτερεί σημαντικά ο ΠΑΟΚ. Ελέγχει λοιπόν το παιχνίδι όταν ο Άρης αστοχεί στα περιφερικά του σουτ, δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία και νομίζω ότι
έτσι και μπορεί και να συγκρατεί τη διαφορά και την πρωτοπορία του, έστω και μικρή. Από την άλλη, υπάρχουν 11 λάθη των παικτών του ΠΑΟΚ και ο Άρης κατάφερε να περιορίσει τα λάθη στα 5 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είναι ένα κέρδος για τους γηπεδούχους, γιατί το είπαμε και στη διάρκεια του πρώτου μέρους, είναι η ομάδα που έκανε τα περισσότερα λάθη στις 6 προηγούμενες αγωνιστικές. Και γι' αυτό η διαφορά παραμένει μόνο στις 5. Δηλαδή, από τη μια ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στα rebound, από την άλλη τα λάθη είναι περισσότερα για τον ΠΑΟΚ, λιγότερα για τον Άρη, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη μικρή διαφορά. Έτσι εξηγείται η διαφορά των 5 πόντων υπέρ του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ να έχει Πεντάδα, Χαραλαμπίδη, Μαγκράθ, Κασελάκη, Μαργαρίτη και Παπαδόπουλο. Στην πεντάδα του Άρη είναι ο Μποχορίδης, ο Βεργίνης, ο Πελεκάνος, ο Χαρίσης και ο Τσακαλέρης. Ο Βεργίνης έκανε φάουλ σε μια προσπάθεια να κλέψει την μπάλα. Είναι ο Χαραλαμπίδης που θα επαναφέρει. Μαγκράφ. Παπαδόπουλος με τον Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης για το επιθετικό rebound. Την μπάλα δίνουν οι διαιτητές, την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Δείχνουν τον Πελεκάνο ότι ήταν ο τελευταίος παίκτης που την ακούμπησε. Εδώ είναι η φάση. Ναι, Πελεκάνος προσπάθησε να κερδίσει το αμυντικό rebound. Βήματα τώρα, χάνεται η επίδεση για τον ΠΑΟΚ, βήματα στον Χαραλαμπίδη. Να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Λίγο πρωτού ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, στις τελευταίες οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου, προπονητής του Άρη, επισήμανε στους παίκτες ότι 18 από τις 35 πόντους που δέχτηκε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο προήλθαν από λάθη. Επομένως θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα αυτό και φυσικά να προσπαθήσουν να ελέγξουν τον τομέα των rebound. Ο Πελεκάνος που ξεκίνησε καλά τον αγώνα. Είχε ένα άστοχο σου. Αλλά ο Άρης ανανέωσε την επίθεση με επιθετικό rebound από τον Τσακαλέρη. Βεργίνης σε ρόλο playmaker. Ούτε ο Τσακαλέρης κατάφερε να σκοράρει και ο Παπαδόπουλος το rebound. Τώρα ο Χαραλαμπίδης για τον ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει το σκορ. Μαγκράφ. Πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου για τον ΠΑΟΚ που προηγείται 37-30 στο σύν 7. Ο Μαγκράφ είναι ένας παίκτης που δεν εκβιάζει τις προσπάθειες, παίζει πολύ σοβαρά, πολύ μετρημένα, πολύ σωστά θα έλεγα. Και όταν βρει την ευκαιρία πάει στο σουτ. Κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η μπάλα στον Μαγκράφ, ο Κασελάκης. Μαγκράφ έκανε εδώ το λάθος, θέλοντας να αλλάξει πλευράς με την πάσα που έκανε. Φάουλ τώρα υπέρ του Άρη. Φάουλ του Μαργαρίτη. Το πρώτο για τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Μαργαρίτης προσπαθεί να σταματήσει τον Ευθύμη Τσακαλέρη. Και δύο βολές για τον Τσακαλέρη. Ο πρώτος πόντος του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Και στην δεύτερη βολή 32-37. Ο Μποχορίδης κυνηγάει τον Μαγκράφ. Θα βγει για να πάρει μπάλα ο Χαραλαμπίδης που έχει αντίπαλο. Ο Μαγκράφ τώρα από τη γωνία σουτ. Πατούσε, ήταν δύο πόντων το σουτ από τον Ντόνι Μαγκράφ που δίνει λύσεις σε αυτό το σημείο. Έχει πετύχει τους 4 πόντους του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Υποπίεση και όχι κάτω από καλές συνθήκες η προσπάθεια του Τσακαλέρη. Ήταν καλή άμυνα. Πρόλαβε ο αμυντικός να βάλει το σώμα του μπροστά από την πορεία του επιθετικού και γι' αυτό δεν ήταν φάουλ. Παπαδόπουλος έξοχη πάσα. Η ασίστ του Λάζαρου Παπαδόπουλου για τον Μαργαρίτη. 32-41. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στον αγώνα φτάνει στο συν 9. Αστόχησε ο Χαρίσης. Ο Μαργαρίτης κερδίζει rebound. Ο Αγγέλου προσπαθεί να ηρεμήσει τους παίκτες με κάποιες χειρονομίες που κάνει. Ο Καραποστόλου θα μπει σε λίγο στην πεντάδα του Άρη. Του
συνεχίζει να έχει πρόβλημα στις επιθετικές επιλογές. Μαργαρίτης με τον Παπαδόπουλο στα 2 δευτερόλεπτα. Και φάουλ τώρα που έκανε ο Μαργαρίτης, ναι, ρίχνοντας κάτω τον Τσακαλέρη στην διεκδίκηση. Ο Καραποστόλου αντί του Βεργίνη. Και σε λίγο στην πετάδα του Άρη και ο Ασημακόπουλος. Ενώ είδατε πως έγινε το φάουλ πριν από λίγο. Πάμε στον Άκη Ακίμου. Άκη, ζήτησε πίεση από τους παίκτες του στην επαναφορά της μπάλας. Ναι. Ποφορίδης, Ταραποστόλου στα γκάρντ. Βλέπεις που παίζει ο Παδόπουλος πόσα μέτρα μακριά από τον Καρίση, με αποτέλεσμα να κλείνουν όλοι οι διάδρομοι. Όταν ένας παίκτης στην επίθεση, ένας μόνο, να μην μπορεί να απειλεί το καλάθι, τότε η άμυνα ενισχύεται επί δύο φορές. Εδώ ο Παπαδόπουλος στην επίθεση απαλλάσσεται σε εισαγωγικά από τον αντίπαλό του με αυτή την κίνηση και πετυχαίνει καλάθι για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στο συν 11. Δείτε πάλι η ωραία κίνηση από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο και το καλάθι. 32-43, συν 11 για τον ΠΑΟΚ. Τσακαλέρης σε άλλη μια προσπάθεια, ούτε αυτή. Θα πάρει time out ο Αγγέλου γιατί βλέπει τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει στο σκορ. Ο Παπαδόπουλος έφτασε τους 10 πόντους, ο Μαγκράτ έχει 11 για τον ΠΑΟΚ. Πάμε σε time out, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Δεν χρειάζεται να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό εμείς στην Άξα σχεδιάσαμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα υγείας που προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Δίπλα σας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Άξα ασφαλιστική. Αλλάζουμε τα δεδομένα. Βούλης. Υποβοηθητικά υγρά αεριοκίνησης. Τι είναι αυτό, αποκωδικοποιητής. Εμπέκ 4. Εσείς ωρε μάγκες, για να μην βγούμε όφη, ζητήστε τον μόνο στα εξειδικευμένα καταστήματα της γειτονιάς σας. Ο Άρης έχει μείνει χωρίς σκορ περισσότερο από 2 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ με ένα επιμέρους σκορ 8-2 σε αυτή την τρίτη περίοδο έχει μεγαλώσει τη διαφορά, προηγείται με 11 και το time out τώρα τελειώνει. Για να μάθουμε σε πολύ λίγο τι είπαν δύο προπονητές, ακούμε πρώτα τον Νίκο Καραγιώργη. Μια πέμπτη πετάδα του Άρη από αυτή που ήταν πριν από το time out. Σαρικόπουλος στην πετάδα, Ασημακόπουλος και Πάσανιτς τα νέα πρόσωπα. Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από κάποιες επιθετικές επιλογές που έγιναν νωρίτερα πριν από το time out του Αγγέλου. Και πάλι η διαφορά έφτασε στο συν 11 για τον ΠΑΟΚ, αύξησε την διαφορά. Έχει βάλει στο παιχνίδι και τον Πάσανιτς, περιμένει και από αυτό να πάει πρωτοβουλίες και από τον Πελεκάου να περάσει πάλι μέσα στη ρακέτα στο Ζήση Σαρικόπουλο. Να είναι εύστοχος, πολύ αποτελεσματικός, πολύ ουσιαστικός. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ισορροπία στο παιχνίδι του με Μαγκράφ, Χαραλαπίδη στην περιφέρεια, με τον Παπαδόπουλο στη ρακέτα και ρολίστες Κασελάκη και Μαργαρίτη. Καλάθι για τον Άρη μετά από 3 λεπτά σχεδόν. Εδώ είναι η φάση με τον Σαρικόπουλο, αυτό το lay-up. Και να ακούσουμε και τον Άκιο Ακίμοβλου για τις οδηγίες του, φαντάζομαι ικανοποιημένου μέχρι πρότινος Μαρκόπουλος. Ακριβώς, ικανοποιημένος Ζούλης Μαρκόπουλος. Οι οδηγίες είχαν να κάνουν με την επίθεση και το πώς θα βρεθεί σε εκείνο το σημείο από το οποίο σούταρε ο Μαγκράδ εύστοχα νωρίτερα. Από την περιφέρεια ζήτησε επίσης καλή άμυνα, κυκλοφορία στην επίθεση και έδωσε κάποιες οδηγίες στους παίκτες του σε περίπτωση που στην διάρκεια συναντήσουν απέναντί τους άμυνα ζώνης. Η συνεργασία Χαραλαμπίδη Παπαδόπουλου απέφερε άλλους 2 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Ο Παπαδόπουλος έχει φτάσει τους 12 τον αγώνα. Ο Μαργαρίτης έχει κάνει φάουλ παίζοντας άμυνα. Η μπάλα είναι για τον Άρη, 4-42 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Διαφορά στους 13 πόντους, είναι η πιο μεγάλη στον αγώνα. Καλάθι από τον Πελεκάνο με το lay-up, 36-47. Εδώ είναι με τον Κασελάκη να απειλείται και με φάουλ, δεν έδωσαν κάτι διαιτητές. Μπάλα περνάει στον Παπαδόπουλο, φάουλ του Σαρικόπουλου.
πάρει στερείται επιθετικών λύσεων. Βλέπουμε μόνο, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πελεκάνος είναι μια λύση επιθετική, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Ο Χαραλαμπίδης θα επαναφέρει. Αλλά πάει στον Παπαδόπουλο, θέλει να πλησιάσει, βγάζει στον Μαγκράθ. Χαραλαμπίδης για τρεις. 36-50 από το σουτ τριών πόντων του Κώστα Χαραλαμπίδη. Είπαμε υπάρχει αυτό το τρίγωνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Χαραλαμπίδη, Μαγκράθ, Παπαδόπουλου, που δίνει λύσεις. Ναι, είναι έμπειροι παίκτες, παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν και οι τρεις. Και εδώ τώρα καλείται ο Άρης να βρει τα φυσικά αποθέματα να κρατήσει το παιχνίδι, γιατί αν ξεφύγει εδώ μετά τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Το 36-50 δείχνει την πιο μεγάλη διαφορά στο σκορ, συν 14 για τον ΠΑΟΚ. Γίνεται συν 16 τώρα με τον Χαραλαμπίδη να συνεχίζει και να ζητάει και αλλαγή, μάλιστα αμέσως μετά το εύστοχο δικό του σουτ. Εδώ ο Χαραλαμπίδης έφτασε τους 10 πόντους. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 52-36 στο Αλεξάνδριο. Ο Πάσαλιτς. Θετικό rebound για τον Καραποστόλου, νέα επίθεση για τον Άρη που ψάχνει να βρει τις λύσεις στην επίθεση. Ο Ασημακόπουλος και φάουλ που κάνει ο Μαργαρίτης, τέταρτο για τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι ο Μαρκόπουλος δεν θα βγάλει μόνο τον Χαραλαμπίδη για να βάλει μετά από ώρα στο παιχνίδι τον Χάτσερ, αλλά θα βγάλει και τον Μαργαρίτη στη θέση του ο Χαριτόπουλος. Αλλαγή και στην πεντάδα του Άρη, ο Χαν αντί του Πελεκάνου. Πελεκάνος με 13 πόντους, ουσιαστικά είναι η πιο αξιόπιστη λύση του Άρη με την εικόνα που έχει επιθετικά. Βγήκε ο Πελεκάνος, ο Χαντ δεν θα μπορέσει, η μπάλα είναι για τον Άρη. Και θα μπει ο Δέδας αντί του Κασελάκη. Ο Μαρκόπουλος τώρα μπορεί να διαχειριστεί μια διαφορά 16 πόντων λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Πάσαλιτς δίνει μια ανάσα στον Άρη, 39-52. Ο Άρης που είχε πετύχει 6 πόντους σε διάστημα 7,5 λεπτών πριν από το τρίποντο του Πάσαλιτς. Ο Μαγκράφ. Ο Παπαδόπουλος για το rebound, το foul, το χρεώνεται ο Πάσαλιτς, όπως δείχνει ο Χριστοδούλου. Αυτή είναι η φάση. Πάσαλιτς έκανε το τρίτο φάουλ στο παιχνίδι. 3 ομαδικά για τον Άρη, 4 για τον ΠΑΟΚ. 2 και 12 πριν από το τέλος της περίοδου. Μαγκράθ. Χαριτόπουλος. Παπαδόπουλος παίζει με τον Μαγκράθ. Έκανε και το screen για να ξαναπάρει την μπάλα. Έξοχη συνεργασία. Πολύ ωραίο pick and roll. Αυτό το pick and roll με τον Παπαδόπουλο να φτάνει, βλέπετε πως, στο καλάθι, 39-54. Και εδώ πολύ ωραία συνεργασία. Και εδώ είχαμε μια καλή συνεργασία με τον Σαρικόπουλο να φτάνει στο καλάθι. Ασημακόπουλος στην assist, 41-54. Ο Παπαδόπουλος πριν από λίγο έφτασε τους 14 πόντους. Έγινε ο πρώτος σκόρερ του αγώνα πάνω από τον Πελεκάνο που είναι εκτός παιχνιδιού αυτή την ώρα και έχει 13 για τον Άρη. Μαγκράθ, ο Χαριτόπουλος σε μια προσπάθεια να κερδίσει την μπάλα. Ο Χάντ για τον Άρη. Ο Πάσαλιτς θα πλησιάσει τελικά. Ήταν πιο σωστή η σκέψη από ένα τρίποντο που δεν είχε πολύ μεγάλο ρίσκο και δεν ήταν καθόλου σίγουρο. Καλάθι από τον Πάσαλιτς, 43-54 εδώ. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Μαγκράφ. Παπαδόπουλος στα σίγουρα χέρια. Το γλυκό χουκ. Στα
43-56 με 16 πόντους από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Πάσαλιτς βγήκε από τα σκριν, Καραποστόλου ξεκίνησε τον αγώνα με ένα τρίποντο, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Χάτσερ, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος, όλα για τον ΠΑΟΚ. Χάτσερ τραβήκε λίγο πίσω για να κάνει το σούτ 3 πόντων. Δεν τα κατάφερε ούτε ο Παπαδόπουλος, που πρόσθεσε άλλο ένα επιθετικό rebound στην συλλογή του. Τέλος τρίτης περίοδου. Άρης ΠΑΟΚ 43-56. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί από το Αλεξάνδριο. Ο οργανισμός χρειάζεται θωράκιση καθημερινά. Ενισχύστε αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό σύστημα, το δικό σας και των αγαπημένων σας, με Iniflex. Iniflex, η ασπίδα του οργανισμού. χιλιοστά που κάνουν τη διαφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδανική αναλογία κόστος κατασκευής και ενεργειακής απόδοσης. Kemmerling 88 Plus. Βούλης. Υποβοηθητικά υδρά αεριοκίνησης. Σβήστε τον πόνο στις αρθρώσεις με CH Alpha, το γνήσιο πόσιμο κολαγόνο που υποστηρίζει την αναγέννηση του χόντρου, ενισχύει την κινητικότητα και την ομορφιά σας. CH Alpha, για να κινείστε ελεύθερα. Από τη Viva Fire. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει κάνει 13 λάθη, αλλά προηγείται με διαφορά 13 πόντων. Με αντίπαλο τον Άρη του Αλεξάνδριο, σε λίγο αρχίζει η τέταρτη και τελευταία περίοδος του αγώνα. Σε ό,τι αφορά το επιθετικό κομμάτι, ενώ ο ΠΑΟΚ ανεβάζει τους αριθμούς, πέτυχε 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 20 στο δεύτερο και 21 στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, συγγνώμη. Ο Άρης από την άλλη έχει μια φθήνουσα πορεία, χαμηλά στο σκορ, ξεκίνησε με 16 πόντους, μετά σημείωσε 14 και στο τελευταίο δεκάλεπτο μόνο 13. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί η διαφορά των 13 πόντων υπέρ του ΠΑΟΚ, με την οποία μπαίνουν οι παίκτες των δύο ομάδων στο παρκέ. Να ακούσουμε πρώτα τον Νίκο Καραγιώργη για τις οδηγίες που έδωσαν πριν από λίγο οι δύο προπονητές και ειδικότερα ο Βαγγέλης Αγγέλου για τον Άρη. Ο Αγγέλου, ο οποίος επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει ο Άρης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το pick and roll του ΠΑΟΚ, που έχει βγάλει σε αρκετές φάσεις σε θέση βολής τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει στους 16 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα. Από εκεί πέρα ζήτησε από τους παίκτες του να μην τους αγχώνει αυτό το μείον 13 στο οποίο βρίσκεται ο Άρης. Είναι με διαφορά 13 πόντων πίσω στο σκόρ, να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν αυτά που τους έχει στήσει, να εφαρμόσουν μέχρι τέλος το σύστημα και να μην πάνε σε ενδιασμένες επιθέσεις. Δεν είναι και εύκολο πάντως με μια τέτοια διαφορά στο σκορ σε ένα ντέρμπι. Να ακούσουμε και τον Άκιο Ακιμογλού για τις οδηγίες Μαρκόπουλου. Ο Σούλης Μαρκόπουλος είπε στους παίκτες ότι πρέπει να παίξουν δυνατά, ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα, παρά τη διαφορά την οποία έχει χτίσει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ζήτησε καλή άμυνα, έλεγχο τον rebound και έδωσε επίσης οδηγίες στην επίθεση, όπου θα κινηθεί περίπου στα ίδια πλαίσια που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Παπαδόπουλος πήρε άλλο ένα φάουλ από τον Σαρικόπουλο. Είναι σαφής η υπεροχή, έτσι, και η εμπειρία και η κλάση, αν θέλεις. Νομίζω ότι αν βάζαμε τον Παπαδόπουλο με κίτρινη στολή, ίσως να άλλαζε το σκορ την άλλη μεριά. Άστοχος ο Χαραλαμπίδης σε επιθετικό rebound, αμυντικό rebound από τον Σαρικόπουλο για τον Άρη, που έχει τώρα στην πεντάδα Πάσαλιτς, Βεργίνη, Χαντ, Ασημακόπουλο και Σαρικόπουλο. Στην πεντάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Χάτσερ, ο Χαραλαμπίδης, ο Δέδας, ο Χαριτόπουλος και ο Παπαδόπουλος. Πολύ χαμηλά η μπάλα για τον Σαρικόπουλο, αλλοιώθηκε η πάσα, δυσκόλεψαν τα πράγματα για τους παίκτες του Άρη. Ο Βεργίνης θα χάσει τον Χάτσερ, rebound από τον Σαρικόπουλο. Πάσαλιτς. Εδώ υπάρχει ένας πολύ γρήγορος ρυθμός που δεν οδηγεί σε σκορ, ούτε στους παίκτες του Άρη απέφερε κάτι. Ένα σούτ από τον Ασημακόπουλο άστοχο.
Θα μπει ο Πελεκάνος σε λίγο. Στην πεντάδα του Άρη τώρα γίνεται η αλλαγή. Ενώ έκανε επιθετικό ο Χαριτόπουλος, είναι το τρίτο για τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο επιθετικό. Εδώ έχοντας αντίπαλο τον Ασημακόπουλο. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο τραβηγμένο θα έλεγα, θεατρικό. Μπεργίνης είναι ο παίκτης που οργανώνει τώρα την επίθεση του Άρη. Ο Σαρικόπουλος με τον Πελεκάνο που επανήλθε. Κλείστηκε εκεί, πήγε να βγάλει τον Βεργίνη. 10 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Ο χρόνος που κυλά υπέρ του ΠΑΟΚ, 8 και 17 για το τέλος. Θα βγει ο Βεργίνης για να μπει ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Ο Πάσαλιτς, καλάθι για τον Άρη, 45-56. Πασαλίτς έφτασε στους 12 πόντους στον αγώνα. Δέδας. Ο Παπαδόπουλος θέλει να περάσει στον Χαριτόπουλο. Rebound από τον Μποχωρίδη. Πασαλίτς. Πάρης προσπαθεί να τρέξει. Επιθετικό από τον Σημακόπουλο που κάνει ένα εύκολο φαινομενικά lay-up. Μπάλα είναι για τον Άρη όπως δείχνει ο Χριστοδούλου. Ο Άρης θα μπορούσε να πάρει 2 πόντους τουλάχιστον από αυτή την επίθεση, τη διπλή. Ήταν και τα δύο πολύ κρίσιμα. Αν έμπαινε, δηλαδή ήταν ψυχολογικά στούντα αυτά. Άλλη μια ευκαιρία τώρα, καθώς επανέφερε ο Πάσαλιτς για τον Μποχωρίδη. 7,5 λεπτά για το τέλος. Ο Χάτσερ έχει κάνει το φάουλ. Στην επαφή του με τον αντίπαλο. Ασημακόπουλος, βγήκε ο Χαριτόπουλος πρώτος στην μπάλα, στην πάσα που έγινε για τον Σαρικόπουλο. Πελεκάνος. Ασημακόπουλος στα 3 δευτερόλεπτα. Έσωσε τη φάση ουσιαστικά, κερδίζοντας ένα φάουλ, γιατί οι προϋποθέσεις δεν ήταν και πολύ καλές. Ήταν πνιγμένος εκεί ο Ασημακόπουλος. Δύο βολές για τον παίκτη του Άρη. Βγήκε ο Πάσαλιτς και μπήκε ο Βεργίνης. Και αν ευστοχίσει στη δεύτερη και στη δεύτερη, κάτι που γίνεται μετά από αρκετή ώρα, είναι μονοψήφια η διαφορά. Είναι κάτω από τους 10 πόντους. 47-56 και ο Άρης που πιέζει με το Βεργίνη πάνω στον Χάτσερ. Κάτι παραπάνω από 7 λεπτά για το τέλος. Ο Μαγκράφ θα επανέλθει σε λίγο στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Καραλαμπίδης με τον Παπαδόπουλο. Rebound από τον Ασημακόπουλο. Ευκαιρία για τον Άρη να μειώσει ακόμη περισσότερο. Ο Βεργίνης κοίταξε τον Αγγέλου στον πάγκο, πήρε την εντολή. Πάσα για τον Σαρικόπουλο. Ο Παπαδόπουλος εκεί κάνει ένα stop. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη, ο Πελεκάνος για 3. 50-56 με το τρίποντο του Μιχάλη Πελεκάνου, που δίνει άλλη μια φορά λύση επιθετικά. Η διαφορά στους 6 time out από τον Σούλη Μαρκόπουλο και θα πάμε σε διαφορετικά μηνύματα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ερεθισμός σε εξουδετέρωσα. Λεχμονή σε έσβησα. Πονός σε εξαφάνισα. Όλοι για ένα, Dantum Verde.
Κανένας πονόλαιμος δεν μπορεί να αντισταθεί στους τρεις στοματοφύλακες του Tantum Verde. Η ολοκληρωμένη λύση για τον πονόλαιμο με τριπλή δράση που διαρκεί. Στον ερεθισμό, στη φλεγμονή, στον πόνο. Tantum Verde από την Αντζελίνη. Βούλης. Αντιψυκτικά. Στέγαση, η πρώτη εταιρεία, οι εξελιγμένες τεχνικές και τα υλικά υψηλών προδιαγραφών αποτελούν εγγύηση στην κατασκευή στέγης και σοφίτας. Στέγαση, σταθερά στην κορυφή, σταθερά ψηλά. Πίσω στο Αλεξάνδριο, στη Θεσσαλονίκη, το ντέρμπι που μεταδίδει απευθείας η ετρία ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Ξαναγίνεται ντέρμπι γιατί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 50-36, διαφορά πήγε στους 14, τώρα είναι στους 6 με ένα σερί 7-0 του Άρη στο 4ο δεκάλεπτο που σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ δεν έχει σημειώσει πόντο. Να ακούσουμε τι είπε ο Σούλης Μαρκόπουλος με το time out που ζήτησε από τον Άκη Ιωακημόπουλο. Ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε σηκώσει ήδη πριν το time out τον Μαγκράτ για να περάσει το παιχνίδι, τον οποίο περνάει τώρα το time out. Αυτό το οποίο έδειξε είναι πως θα επιτεθεί η ομάδα του ώστε να βγουν ελεύθερα σούτα από τον Μαγκράτ, τον Χαραλαμπίδη ή να περάσει μπάλα στον Χαριδόπουλο και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Κάτι που δεν έγινε πριν, δεν ήταν εύκολο το σούτ που έκανε ο Χαραλαμπίδη, ήταν υποπίεση. Ο Πελεκάνος τώρα παίρνει φάουλ από τον Χάτσερ και ακούμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, να εξακολουθήσουν να δίνουν το καλύτερο σε αυτό στην άμυνα. Άλλωστε αυτό ήταν το κλειδί για να μπορέσουν να μειώσουν την διαφορά. Οι παίκτες του Άρη είναι ικανοποιημένος ο Αγγέλ. Θέλει όμως να δει την ίδια εικόνα και στη συνέχεια του παιχνιδιού. Σχεδίασε και σύστημα στο πινακάκι του. Θέλει να αναλάβει ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες ο Πελεκάνος. Ο Μαρκόπουλος έβαλε τον Κασελάκη αντί του Χάτσερ. Ο Βερκίνης τώρα παίρνει τη σκυτάλη γιατί δεν έχει το σουτ και εδώ ευστοχή, άλλωστε είναι και ο παίκτης του Άρη με το υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας στο πρωτάθλημα, κοντά στο 65%, 52-56 με το σερί να φτάνει στο 9-0 για τον Άρη. Παπαδόπουλος έχει πει ο Χαρίσης αντί του Σαρικόπουλου, ο Μαγκράφ με τον Κασελάκη, για τρεις ο Κασελάκης. Μόλις μπήκε. Ήταν, τον βλέπαμε να είναι ένας καλός σουτέρ και με τη φανέλα του Ηλυσιακού, παίζοντας εκεί όμως περισσότερο ως τεσάρι. 52-59 με το καλάθι του Λεωνίδα Κασελάκη που δίνει ανάσα στον ΠΑΟΚ, η πρώτη πόντη του δικεφάλου σε αυτό το διάστημα περίπου 5 λεπτών στην τελευταία και καθοριστική περίοδο του αγώνα. Πολύ κρίσιμο ήταν το καλάθι του Κασελάκη για ψυχολογικούς λόγους. Καραλαμπίδης με τον Παπαδόπουλο σε αυτή την λομπ μπάσα. Ο Παπαδόπουλος θα παίξει με τον Χαρίση. Θέλει να πλησιάσει, πετυχαίνει καλάθι. 52-61 με ένα σερί 5-0 για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε εδώ πάλι, έχει απλώσει λίγο το χέρι τον αντίπαλό του. Δεν ήταν όμως βήματα, όπως είδαμε το σταθερό, ήταν σταθερό. Με το καλάθι του Παπαδόπουλου το ΠΑΟΚ στο σύν 9, απάντηση από τον Άρη με τον Μποχωρίδη 54-61, δεν έχει κρυθεί κάτι. Ο Παπαδόπουλος έφτασε τους 18 πόντους, έχει και 5 rebound στο παιχνίδι. Έσωσε ο Μαγκράφ, Καραλαμπίδης. Στο rebound ο Πελεκάνος. Βεργίνης. Έχασε την μπάλα, στην τρίπλα η μπάλα βρήκε στο πόδι του. Μαγκράφ για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης κάνει μια κρίσιμη επίθεση σε αυτό το σημείο, καθώς πλέον υπολείπονται λιγότερο από 4 λεπτά για το τέλος. Εδώ μετρούν και οι λεπτομέρειες πλέον. Φάουλ του Βεργίνη με το σώμα. Δεύτερο ομαδικό για τον Άρη, ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα 4. Παραλαμπίδης. Παπαδόπουλος είναι αυτός που δίνει πάλι τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία. Μεγάλη εμφάνιση. Έφτασε τους 20 πόντους.
Πασαλίτς με τον Ποχορίδη. Σε ελεύθερο σούτ δεν αστόχησε ο νεαρός. 56-63 ακολουθεί ο Άρης αυτό το σημείο. Είναι 7 πόντους πίσω από τον ΠΑΟΚ που είχε προηγηθεί και με 14. Στο τέλος της τρίτης περίοδου αυτή η διαφορά. Για τρεις ο Μαγκράφ. Μεγάλο σουτ. Πολύ δύσκολο σουτ. Από τον Τόνι Μαγκράφ. 56-65 τελικά. Ήταν σουτ 2 πόντων. Πατούσε ο Ιρλανδός αλλά ο Αμερικανο-Ιρλανδός, αλλά μικρή σημασία έχει αυτό. Ήταν ένα δύσκολο σουτ. Η απάντηση με τον Πασαλίτς 58-65. Το ντέρμπι στην κόψη του Ξηραφιού. 2:40 για το τέλος. Παπαδόπουλος από το Χαραλαμπίδι πήρε 3 δευτερόλεπτα για τον Κασελάκη. Τον χρέωσε ο Σόμος, ο διαιτητής, τον παίκτη του ΠΑΟΚ με 3 δευτερόλεπτα. Και time out από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Ήταν και ο Παπαδόπουλος αρκετό χρόνο μέσα στη ρακέτα, δέχτηκε την μπάλα, δεν σούταρε, έκανε πάσα και εκεί ήταν τα 3 δευτερόλεπτα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως. Τι είναι αυτό, αποκωδικοποιητής, MPEG-4. Ετήσιο ρε μάγκες, για να μην βγούμε off. Ζητήστε τον μόνο στα εξειδικευμένα καταστήματα της γειτονιάς σας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Δεν χρειάζεται να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό εμείς στην AXA σχεδιάσαμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα υγείας που προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Δίπλα σας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. AXA ασφαλιστική. Αλλάζουμε τα δεδομένα. Ποιοι είμαστε? Είμαστε άνθρωποι που ξέρουν να ακούνε, που μπορούν να καταλάβουν. Είμαστε δίπλα σου με εμπειρία και καινοτόμες λύσεις. Για το σήμερα και το αύριο. Ζέστη και οικονομία. Αυτό είναι το στυλ μας. Το στυλ Ραβέλη. Των 52 δευτερόλεπτα απομένουν. Το Αλεξάνδριο, ο Μαρκόπουλος έχει ακόμη κοντά του τους παίκτες. Να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιώργη για τις οδηγίες Αγγέλου. Σχεδιάζει το πινακάκι το προπονητής του Άρη. Ο Άρης ο οποίος έχει να δώσει 2 φάουλ και βέβαια θα πρέπει να τα κάνει γρήγορα αυτά ώστε μετά στο 5ο να στείλει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην γραμμή των ελευθέρων βολών, ευελπιστώντας ότι θα είναι αυτοί άσχετοι. Το παιχνίδι ξανά άρχισε, ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Πελεκάν. Ακούμε σύντομα και τον Άκιο Ακίμοβλου. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην άμυνα, είπε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ενώ επιθετικά έδειξε το σύστημα που θα παίξουν οι παίκτες του με επίκεντρον και τον Χαραλαμπίδη. Ο Τσακαλέρης έχασε το lay-up σε μια καλή πάσα που του έκανε ο Μποχορίδης. Κοντά στο καλάθι, δεν αλλάζει κάτι. 2 λεπτά για το τέλος. 58-65, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ο Μαγκράφ με τον Παπαδόπουλο που έχει 20 πόντους και 8 rebound. Ο Χαραλαμπίδης για να μαζέψει ένα το rebound εύκολα και ξεκούραστα ο Παπαδόπουλος. Ανανεώνεται η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Μαγκράφ έχει την μπάλα. Για τον Χαραλαμπίδη η πάσα ήταν καλή και κερδίζει 2 βολές ο 36χρονος παίκτης του Δικεφάλου. Εδώ το φάουλ που έγινε από τον Πασαλίτς, τέταρτο στον αγώνα. Ο Πασαλίτς με 16 πόντους είναι μαζί με τον Πελεκάνο η κορυφαίη σκόρερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Από τον Χαραλαμπίδη. Και 58-67. 14 πόντοι και 4 ασίστα από τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο ΠΑΟΚ έχει το σύν 9, 1,5 λεπτό. Τσακαλέρης κερδίζει φάουλ
από τον Παπαδόπουλο με το σώμα δείχνει ο Χριστοδούλου. Τρίτο φάουλ για τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Σωστή η απόφαση, όπως φάνηκε στο replay. Δύο βολές για τον Τσακαλέρη. Και η δεύτερη 59-67, λιγότερο από 1,5 λεπτό για το τέλος. Πιέζει ο Πασαλίτς στην μπάλα στον Χαραλαμπίδη. Ο Μποχωρίδης είναι πάνω στον Μαγκράφ. ΠΑΟΚ έχει ένα σαφέστατο πλεονέκτημα, μια διαφορά 8 πόντων συν την επίθεση. Χαραλαμπίδης reverse τρίπλα, η πάσα για τον Χαριτόπουλο. Ο Άρης με τον Ασημακόπουλο και τον Πασαλίτς. Ο Χωρίδης για 3. Το rebound ο Χαριτόπουλος, λιγότερο από 1 λεπτό. Ο Χαριτόπουλος ήταν πρωταγωνιστής και στις δύο ρακέτες, αυτές τις τελευταίες φάσεις. Τώρα πήρε ένα κρίσιμο αμυντικό rebound σε μια προσπάθεια του Άρη να μειώσει εδώ με τον Μποχωρίδη. Ο Χαριτόπουλος θα πάρει το foul από τον Πάσαλιτς. Ήταν το 5ο για τον Βόσνιο, βγαίνει από το παιχνίδι. Επέστρεψε ο Βεργίνης. Χαριτόπουλος με 10 rebound. Βγήκε ο Παπαδόπουλος από την πεντάδα του ΠΑΟΚ για αυτό το τελευταίο διάστημα. Επιθετικό του Χαραλαμπίδη στον Τσακαλέρη και ξαναβάζει τον Παπαδόπουλο ο Μαρκόπουλος. Αφού όμως πρώτα έχει ζητηθεί time out από τον Βαγγέλη Αγγέλου. 48,7 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Ο λαιμός μου με σκοτώνει. Υπάρχει λύση. Οι στρεψίς είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι καταπραίνουν και ανακουφίζουν αποτελεσματικά από τον πονό λαιμό, αφού δρούν σε βάθος μέχρι το σημείο του πόνου. Γιουπί! Στρεψίς, η πρώτη βοήθεια για τον πονό λαιμό. Και θυμηθείτε, οι στρεψίς δεν περιέχουν αντιβιωτικό, άρα δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό. Στέγαση, η πρώτη εταιρεία. Οι εξελισμένες τεχνικές και τα υλικά υψηλών προδιαγραφών αποτελούν εγγύηση στην κατασκευή στέγης και σοφίτας. Στέγαση. Σταθερά στην κορυφή, σταθερά ψηλά. Βούλης. Αντιψυκτικά. Βρέχει ψηλά! Με την Εθνοκάς Plus και το πρόγραμμα έξυπνου κέρδους, δώρο τα ψηλά. Στρογγυλοποιεί το ποσό που πλήρωσες για την αγορά σου προς τα πάνω, σου χαρίζει τη διαφορά και την καταθέτει στο λογαριασμό σου. Για να απολαμβάνεις κάθε μέρα το ψηλό βροχό, κάνε τις αγορές σου με τη χρεωστική κάρτα Εθνοκάς Plus αντί με μετρητά από την Εθνική Τράπεζα. Στο Αλεξάνδριο, πολύ τελευταίο διάστημα του αγώνα, λιγότερο από ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 67-59. Πάμε μέσα στους δύο συναδέλφους. Πρώτα στον Νίκο Καραγιώργη. Γρήγορες επιθέσεις, είναι λογικό. Ο Άρης κυνηγάει στο σκορ, βρίσκεται με διαφορά 8 πόντων πίσω στο σκορ. Γρήγορες επιθέσεις, θέλει σούτ 3 πόντων. Και φάουλ, ο Αγγέλου έχει σημαδέψει τον Παπαδόπουλο. Θα ήθελε οι παίκτες να κάνουν φάουλ πάνω στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, ώστε να τον οδηγήσουν να το στείλουν στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο οποίος δεν είναι στην πεντάδα. Και πάμε και στον Ακιού Ακίμογλου. Καλή άμυνα, 44 δευτερόλεπτα και να μην επιτρέψουν να εκδηλώσει ο αντίπαλος σου 3 πόντων. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ με το σαφέστατο προβάδισμα. Προηγείται 67-59. Ο Άρης το κυνηγάει και ο χρόνος εκτός όλων των άλλων. Ο Πελεκάνος για 3. Επιθετικό από τον Τσακαλέρη. Μαρκόπουλος προσπάθησε κάποια στιγμή πριν το time-out να επαναφέρει, έδωσε αμέσως εντολή για τον Παπαδόπουλο να ξαναμπεί. Τελικά μετά το time-out δεν έβαλε τον Παπαδόπουλο ξανά στο παιχνίδι. Και εδώ είναι ο Χαριτόπουλος που έχει βοηθήσει πολύ στον τομέα των rebound. 17 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Ο Βεργίνης επαναφέρει, ο Πελεκάνος θα γίνει το σουτ, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ασημακόπουλος, κακό, άστοχο σουτ. Χαριτόπουλος σε ένα ακόμη rebound, το 11ο στο παιχνίδι και φάουλ με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να πανηγυρίσει τη νίκη στο Αλεξάνδριο. Θα είναι η 5η στο πρωτάθλημα, θα τον διατηρήσει ψηλά στη βαθμολογία. Ο
ΠΑΟΚ περιμένει στην επόμενη αγωνιστική το Ρέθυμνο. Νομίζω ότι είναι μια δίκαιη επικράτηση του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πιο καλός σε πιο πολλές στατιστικές κατηγορίες και πιο σταθερός, θα έλεγα, στο επιθετικό τρόπο ανάπτυξης της ομάδας. Και είχε και παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά στα κρίσιμα σημεία. Και ειδικά τον Παπαδόπουλο. Ειδικά τον Παπαδόπουλο. Και ο Μαγκράφ με τον Χαραλαπίδη έδωσαν πολύ μεγάλες βοήθειες. Καλάθι για τον Άρη που μείωσε 61-68. Και αμέσως φάουλ, όπως έπρεπε να γίνει, το καλάθι εδώ από τον Βεργίνη. Και δύο βολές για τον Μαγκράφ. 14 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μαγκράφ κάνει το σκορ 70-61 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Βεργίνης σε σούτ 3 πόντων από πολύ μακριά. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Άλλο ένα φάουλ το κερδίζει ο Μαργαρίτης μετά το δικό του rebound. Αν ευστοχίσει θα ξαναφέρει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Πιο μεγάλη για τον ΠΑΟΚ ήταν 14 πόντους, 50-36 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μαρκόπουλος δέχτηκε και τα συγχαρητήρια των συνεργατών του λίγο πριν το τέλος. Τα δέχτηκε και τα έδωσε. Ναι, ο Σούλης Μαρκόπουλος, γιατί υπάρχει και ο Χάρης επίσης, ο γιος. 61-72 με κάρφωμα από τον Πελεκάνο θα τελειώσει ο αγώνας. Τελικό σκορ 63-72. Όχι, υπάρχει ακόμη 1,7 και μάλιστα αυτό δίνει την ευκαιρία να μπει στο παιχνίδι για πολύ λίγο και ο Μιχάλης Λιάπης, ο 17χρονος. Αυτό ήταν το κάρφωμα του Πελεκάνου. Ο Λιάπης από πολύ μακριά πρόλαβε, έκανε και ένα σουτ. Βρίσκεται στο πάνω. Τέλος στο Αλεξάνδριο με μια μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ που παρουσιάζει μια σταθερά καλή εικόνα. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μια πενταετία σχεδόν. Ο ΠΑΟΚ με αυτή την νίκη είπαμε ότι μένει ψηλά στη βαθμολογία. Ο Άρης έχει προβλήματα, γνωρίζει τρίτη συνεχόμενη ήττα. Μετά την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας είχε δύο νίκες. Τώρα μετά από αυτές τις τρεις ήττες πρέπει να συνταχθεί. Μάλιστα έχει πολύ δύσκολο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι φίλαθλοι της ομάδας είναι κοντά, ένα σύνθημα για να το υπενθυμίσουν αυτό. Και αυτή είναι η στατιστική εικόνα για τις δύο ομάδες στο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Παπαδόπουλο που ήταν μαζί μας στον σχολιασμό του αγώνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια τελευταία κουβέντα. Είπες ότι ήταν μια δίκαιη νίκη για τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με την εικόνα του παιχνιδιού, έτσι. Σίγουρα ο Άρης αγωνίζει στην ουσία χωρίς ξένους. Νομίζω ότι διαρκής αδυναμία αυτή από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Απαιτείται άμεσα ενίσχυση της ομάδος, γιατί πραγματικά ίσως όσο περνούν τα παιχνίδια και βαραίνουν είτε στην ψυχολογία περαιτέρω, η ομάδα μπορεί να έχει πρόβλημα. Αυτά από το Αλεξάνδριο, από την απευθείας μετάδοση της ΕΤΡΙΑ, από τον Νίκο Καραγιώργη και τον Άκιο Ακίμογλου που ήταν στο ρεπορτάζ, από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο μαζί μας στον σχολιασμό του αγώνα και από εμένα και από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την απευθείας μετάδοση, να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Γεια σας.